δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ευσεβείς ακροατέ, προσφυλείς κάτοικοι, άντρες και γυναίκες της πόλεως Κοζάνης, είναι άραγε εδεσιμότητα των πρεσβυτέριων και λοιποί ακροατέ, είναι άραγε ανάγκη τη στιγμή αυτή να εκφράσω τον εσωτερικό μου κόσμο, είναι λέγω ανάγκη να πω ότι την ώρα αυτή αισθάνομαι μια όλος ιδιαίτερα χαρά και συγκίνηση. Ευρίσκομαι εις την Κοζάνη, και αυτό απλώς το γεγονός ότι ευρίσκομαι εις την Κοζάνη, και μόνον αυτό το γεγονός, άσχετον προς την ομιλία, είναι διεμέ πηγή χαράς και αγαλιάσεως. Η πόλη της Κοζάνης δεν είναι διεμέ μία από τας πολλάς πόλεις του ελληνισμού. Με ηλέησε ο Θεός να είμαι ιεροκήρυξ. Με ηλέησε ο Θεός να κηρύξω εις πολλάς πόλεις, και της Βορείου και της Νοτίου Ελλάδος. Με ηλέησε ο Θεός να περιοδεύσω αρκετά τμήματα του ελληνισμού. Τέλος, με ηλέησε ο Θεός να βρίσκομαι μέσα εις τας Αθήνας ιεροκήρυξ. Αλλά διεμέ η πόλη της Κοζάνης έχει μίαν ούλος ιδιαίτερα σημασία. Είναι εκφραστό αγιογραφικός η ιδία πόλης. Είναι η πόλη εκείνη με την οποία με συνδέουν αναμνήσεις αλυσμόνητε, με την οποία με συνδέουν δεσμοί που δεν θα μπορέσει κανένα εμπόδιο, κανένα σατανάς να διελύσει τους ιερούς του τους δεσμούς. Κάποια μέρα μέσα στην Αθήνα ένας θερμός αναγνώστης του περιοδικού Σπίθα με σταμάτησε και μου λέγει: έχω μια απορία. Χρόνια τώρα είσαι μέσα στην Αθήνα, έχεις φύγει από πολλά χρόνια από την Κοζάνη, γιατί στο περιοδικό αυτό που βγάζεις δεν αλλάζεις τόπο, αλλά εξακολουθείς τώρα 15 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγες από την Κοζάνη, γιατί εξακολουθείς να γράφεις επάνω στην προμετωπίδα του περιοδικού Κοζάνη? Του απήντησα: έχεις δίκιο, αλλά για μένα υπάρχουν δύο χάρτες. Ο ένας χάρτης που είναι κρεμασμένος στα σχολεία, ο γεωγραφικός χάρτης, δείχνει ως πρωτεύουσα της Ελλάδος μας την Αθήνα. Αλλά εκτός από αυτόν τον γεωγραφικό χάρτη υπάρχει και ένας άλλος γεωγραφικός χάρτης, υπάρχει ένας χάρτης της καρδιάς, και ο χάρτης της καρδιάς μου λέγει ότι πρωτεύουσα διεμένα δεν είναι η Αθήνα αλλά η Κοζάνη. Δεν λοιπόν σχήμα λόγου όταν λέγω ότι μια ιδιαίτερα συγκίνηση αισθάνομαι όταν βρίσκομαι στην Κοζάνη. Και η χαρά μου αυτή κορυφούται όταν εκτός του ότι βρίσκομαι στην Κοζάνη έχω τη χαρά να ομιλήσω προς εμάς. Επί των ημερών, επί παλαιών ημερών, απολυταρχικού καθεστώτος, εκκλησιαστικού απολυταρχικού καθεστώτος, όχι να μιλήσουμε, αυτό ήταν ανέφικτο, όχι να μείνουμε στην Κοζάνη, και αυτό ήταν ακόμα δύσκολο, γιατί μας παρακολούθη
η ελληνική αστυνομία. Ακόμα θα ήθελαν, αν ήταν δυνατόν, να μας απαγορεύσουν και να αναπνέουμε τον καθαρό αέρα της πόλεως. Διότι ή το έγκλημα ο Ιεροκήρυξης ο Ρωμόναχος να παραμένει και μία ακόμα ημέρα στην Κοζάνη. Ιερά Σύνοδος κατ' επανάληψη συνεδρίασε, εάν και κατά πόσον πρέπει εμείς να πατούμε την Κοζάνη. Τώρα, χάρις εις το φιλελεύθερον πνεύμα, εις το φιλελεύθερον του νυν ιεράρχου της Κοζάνης, έχω την χαρά να βρίσκομαι ενώπιόν σας. Επετράπη και σε μένα να ομιλήσω εις την αγάπη σας. Αν και πιστεύω ότι η πόλη δεν έχει ανάγκη από κηρύγματα. Ομιλεί ο καλός σας δεσπότης. Ομιλεί ο Ιεροκήρυξης της Μητροπόλεως. Ομιλεί ο πρωτοσύγκελος. Ομιλεί ο πρωτοπρεσβύτερος. Ομιλούν οι μορφωμένοι κληρικοί. Ομιλούν οι θεολόγοι στρατιώτες. Ομιλούν οι γυναίκες. Ομιλούν οι άντρες. Και ποιος δεν ομιλεί? Ομιλούν. Συνεπώς, κατ' εμέ, δεν φαντάζομαι άλλη πόλη στην Ελλάδα να έχει ακούσει τόσα πολλά κηρύγματα όσα έχει ακούσει η πόλη της Κοζάνης. Έχετε χορτάσει. Συνεπώς δεν υπήρχε ανάγκη να ομιλήσω εγώ προς εμάς. Εκείνο που χρειάζεστε, εκείνο που χρειάζεται η πόλη είναι ένα. Δεν είναι πλέον τόσο η ακρόαση του θεολόγου όσο είναι η εφαρμογή. Εάν από αυτά που ακούσατε 20 χρόνια και πλέον από διαφόρους ιεροκήρυκας, εάν αυτά τα εφήρμοζε η πόλη σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι. Εν πάση περιπτώσει θα σου μιλήσω. Ρήτορας δεν είμαι. Εάν κανείς εδώ μέσα ήρθε να ακούσει ρήτορα, θα απογοητευτεί. Δεν θα ομιλήσω ρητορικός. Δεν θα ομιλήσω με πυροτεχνήματα. Δεν θα ομιλήσω για να σας κάνω εντύπωση. Τα χρόνια περνάνε. Θα σου μιλήσω απλά. Θέλω να με εννοήσετε. Και η γριά και ο νέος και ο μικρός και ο αγράμματος και όλοι που είστε εδώ πέρα, θέλω να με εννοήσετε. Θα σας κουράσω λιγάκι. Μια φορά και εγώ περνώ από την Κοζάνη και θα σας παρακαλέσω να κάνετε υπομονή, κοντά στην υπομονή που έχετε, να ακούσετε για μια ακόμη φορά, ίσως για τελευταία φορά, τον Ιεροκήρυκα Ιερομόναχο Αυγουστίνο. Θα σας παρακαλέσω να έχετε εδώ το νου σας. Πολλά, γιατί το κήρυγμα δεν είναι ένα είδος σπορ, δεν είναι μια διασκέδαση. Εγώ το κήρυγμα δεν το νιώθω έτσι. Δεν είναι μια ψυχαγωγία όπως πάμε στο γήπεδο ή δεν ξέρω που πάμε. Εδώ το κήρυγμα είναι μάχη. Εγώ το κήρυγμα το θέλω μάχη. Μάχη στην οποία πρώτος αγωνίζεται ο Ιεροκήρυκας. Ή να πέσει ή να επιδράσει και να δημιουργήσει καταστάσεις μέσα στο έθνος του. Και ως μαχητάς, όχι απλώς ως ακροατός, ως θεατάς, αλλά ως αγωνιστάς, συναγωνιστάς, υπό την καλή έννοια, εκλαμβάνω όλους τους αγαπητούς φίλους, όλους τους αγαπητούς χριστιανούς. Θέματα πολλά. Από τα πολλά θέματα, ένα θα εκλέξω. Νομίζω ότι σήμερα υποχωρούν όλα τα θέματα μπροστά στο θέμα που προβάλλει η σημερινή Αγία ημέρα. Μπροστά στο θέμα που προβάλλει η σημερινή εορτή. Σήμερα, 13 Νοεμβρίου, εορτάζει, θα είναι εγωιστικό να το πω, αλλά στο πω. Απλώς διότι το ίδιο έργο κάνουμε, εορτάζει ένας συνάδελφος, εορτάζει ένας ιεροκήρυξης. Τι είπα, ένας ιεροκήρυξης? Όχι, εορτάζει ο ιεροκήρυξης. Εορτάζει ο κορυφαίος των ιεροκήρυκων όλων των αιώνων. Εορτάζει ο βασιλεύς του Άμβωνος. Εορτάζει ο Ιωάννης ο Χριστόστομος, του οποίου εμείς δεν είμαστε εις θέση να λύσουμε τον ημάντα των υπονεμάτων. Και όπως μεταξύ των οδικών πτηνών τα οποία ψάλουν εις τα πυκνά δάση,
από όλα τα πουλιά του δάσους. Εκείνο που ψάλλει άδει μελωδικότερων όλων είναι αηδόν. Και όπως μεταξύ όλων των μετάλλων, των ευγενών μετάλλων που κρύπτει μες στα βάθη της γης, που κρύπτονται στα βάθη της γης, το ευγενέστερο απ' όλα είναι ο Χριστός, έτσι και μέσα στην ιστορία του Άμβωνος υπερέχει όλων των ιεροκηρύκων, όλων των ρητόρων του Άμβωνος υπερέχει ένας και μόνον, ο αθάνατος Χρυσόστομος. Αυτός είναι η κιθάρα του Πνεύματος, αυτός είναι το ειδόνι της Εκκλησίας το αθάνατο. Αυτός είναι ο Χριστός, ένας ονομάστη, ο Χριστός στην γλώσσα, ο Χριστόστομος. Να τον εγκομιάσουμε, να τον επενέσουμε. Μόνο στα παλιά τα χρόνια εμέτρησα 22 διδάσκαλοι και πατέρες εκκλησίας έφλεξαν το εγκομιόν του. Σήμερα εορτάζει. Δεν θα έπρεπε σήμερα να εορτάζει. Κανονικώς θα έπρεπε να εορτάζει άλλη ημερομηνία. Θα έπρεπε να εορτάζει. Ας τα ακούσουν μερικοί οι οποίοι είναι τόσο φανατικοί στο τυπικό, χωρίς να θέλουν να καταργήσουμε το τυπικό. Δεν πρέπει απόλυτα να προσκληθούμε, να προσκοληθούμε στα τυπικά. Έχει εκκλησία ελευθερία κινήσεως. Ότι δεν έπρεπε σήμερα να εορτάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έπρεπε να εορτάζει 14 Σεπτεμβρίου. Διότι αυτή το ημέρα κατά την οποία η Αγία του ψυχή ευτερούγησε εις τους αείλους κόσμους. Αυτή το ημέρα κατά την οποία παράδειγε το πνεύμα του ο Ιερός Χρυσόστομος, 14 Σεπτεμβρίου. Αλλά επειδή η ημέρα αυτή είναι η ημέρα μεγάλη, είναι η ημέρα παγκοσμίου χαράς και αγαλιάσεως, είναι η ημέρα της υψώσεως του Θεμελίου Σταυρού, δι' αυτό η Εκκλησία καθόλου έχει δικαίωμα, τονίζω και υπογραμμίζω αυτό το πράγμα, η σημασία που το υπογραμμίζω για αυτούς που καταλαβαίνουν, που θέλουν να καταλάβουν, η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να μεταθέσει ημερομηνία και μετέθεσε την ημερομηνία αυτή από 14 Σεπτεμβρίου εις 13 Νοεμβρίου. Και σκοπίμως ετοποθέτησε την εορτή της εκδημίας προς Κύριον, την ημέρα της εκδημίας τώρα 13, διότι αύριον είναι το Αγίου Φιλίππου και μεθαύριον αρχίζει, μας αξιώνει ο Θεός να εισέλθουμε στην νηστεία των 40 ημερών, στην νηστεία των Χριστουγέννων, και με τα 40 ημέρας θα ακούσουμε το Χριστός γεννάτε και το δόξα εν υψής Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ορθώς λοιπόν και σοφώς η Εκκλησία η καλώς τα πάντα διατάξασα και ορίσασα, καλώς λέγω η Ορθόδοξη Εκκλησία όρισε τώρα που είναι παραμονές, που είναι προπαραμονή της νέας νηστείας, του νέου αυτού αγώνος πνευματικού, καλώς όρισε να αρχίσει το στάδιο της νηστείας των Χριστουγέννων, να αρχίσει με τη σάλπιγγα τη χρυσή. Σαλπίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην αρχή του σταδίου, σαλπίζει το αιώνιο σαλπισμάτου. Σαλπίζει και ζητεί όταν δια να ακουστεί το κήρυγμά του και το κήρυγμα όλου 2.560 και άνω κηρύγματα διασώζονται μέχρι σήμερα. Αλλά αν όμως πάρεις όλα τα κηρύγματα του Ιερού Χρυσοστόμου, ή αν όλα τα κηρύγματα του συνοψιστούν, μείνουν σε μία λέξη, η μία λέξη που σαλπίζει ο Ιερός Χρυσόστομος μέσα από όλα τα κηρύγματα του είναι μία και μόνο. Μία που ομολογώ όχι εν ταπεινολογία αλλά εν πραγματική συναισθήση, μια λέξη που εγώ παρόλα τα 53 μου χρόνια δεν έχω ακόμη καταλάβει. Εσείς θα την έχετε εννοήσει. Μια λέξη που είναι μια επανάσταση, η πιο αγιότερη επανάσταση του κόσμου, μια λέξη που ήρθε όλοι μας να την εννοήσουμε. Και η λέξη αυτή που συγκεφαλούται και συνοψίζεται ολόκληρον το κήρυγμα του Ιερού Χρυσοστόμου είναι το μετανοείτε. Δυστυχώς μένουμε αμετανόητοι. Αλλά αδελφοί μου, πολλές είναι απόψεις εκ των οποίων δύναται να εξεταστεί η δράση και η ζωή και το κήρυγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Από όλα στα πλευρά, εγώ μία πλευρά θα θελήσω να αναπτύξω προς την αγάπη σας. Και η πλευρά αυτή δεν είναι ο ασκητής, δεν είναι ο Άγιος, δεν είναι ο ρήτορ, δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ετοίμησε απλώς την Αγία Μνημονευτησία, αλλά είναι και κάτι άλλο ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι ο αναμορφωτής της κοινωνίας. Και επ' αυτού θα ρίψουμε ολίγας σκέψεις. Αναμορφωτής της κοινωνίας ο Ιερός Χρυσόστομος.
Για να νοήσουμε το έργο του ως αναμορφωτού της κοινωνίας, πρέπει να παρουσιάσουμε το ιστορικό πλαίσιο, τα συνθήκα εκείνας υπό τα οποία έδρασε και εδίδαξε ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιο ήταν το περιβάλλον του εν μέσω του οποίου εκινήθη ο Ιερός Χρυσόστομος? Ο Ιερός Χρυσόστομος εγεννήθη όταν έδιε, έδρασε όταν έδιε ο μέγας εκείνος αστήρ της Εκκλησίας, ο μέγας Αθανάσιος. Έτσι είναι στην Εκκλησία. Ένας δει, άλλος αναθύλει. Όπως στον ουρανό, άλλα αστέρια βασιλεύουν και άλλα χαμηλώνουν και άλλα φάνουν προς τη δύση και άλλα ανατέλουν, έτσι και ο ουρανός της Εκκλησίας μας έχει αστέρια. Άλλα βασιλεύουν, άλλα ανατέλουν, ούτω και στην εποχή του, όταν πλέον βασίλευε ο αστήρ της Αλεξανδρίας, ο μέγας φωστήρ της Εκκλησίας, ο μέγας Αθανάσιος, τότε ανήκε τον ιερονάμβονα της Αντιοχίας ο Ιερός Χρυσόστομος. Έζησε τον 4ο αιώνα. Έζησε εις μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου ελληνισμού, έζησε εις την Αντιόχεια. Οποία ήταν η κατάσταση της Αντιοχίας κατά την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου? Με ενδιαφέρει κυρίως η θρησκευτική πλευρά, η θρησκευτική σύνθεση της κοινωνίας. Η πόλη σε εκείνη είχε περίπου 200.000 κατοίκους. Η μισή ήταν χριστιανοί, η άλλη μισή ήταν ιδωλολάτροι. Και μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεων εκινήθη στο κέντρο μια ισχυρά παράταξη, μια ισχυρά κοινότης, η κοινότης των Εβραίων. Λόγω επιδράσεων του ιδωλολατρικού στοιχείου και λόγω πείσμονος αντιστάσεως των Ιουδαίων, οι οποίοι κατηγορούν την χριστιανική θρησκεία, και λόγω υπάρξεως σχισμάτων και αρέσεων μέσα στην πόλη της Αντιοχίας, οι χριστιανοί της εποχής του Χρυσοστόμου δεν ήσαν πλέον στο ύψος των χριστιανών των πρώτων αιώνων. Είχαν υποστεί την επίδραση, την βλαβερά του περιβάλλοντος. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ήθελε να απαλλάξει την κοινωνία της Αντιοχίας, την χριστιανική κοινωνία, από όλα τα ελαττώματα τα οποία απέκτησε εκ της συγκοινωνίας και επαφής με τα άλλα στοιχεία. Ήθελε την κοινωνία αμυγή, ήθελε την κοινωνία, μια κοινωνία ιδεώδη, μια κοινωνία στην οποία να επικρατεί απολύτως το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Ήθελε μια κοινωνία βασιλείαν Ιησού του Ναζωραίου, ήθελε μια κοινωνία κράτος Θεού, ήθελε μια κοινωνία αναγγελική, ήθελε να φέρει τα άστρα κάτω στη γη, ήθελε την γη να την κάνει ουρανόν. Όνειρο που έχει την καρδιά του, πόθος καίων, φλέγων, που δεν τον άφηνε η μέρα και η νύχτα να ησυχάσει. Βλέπω ότι η κοινωνία απήχε μακράν από το ιδεώδες το οποίο εμόρφωσε δια της μεγάλης μελέτης των Αγίων Γραφών και της καθαρότητας της καρδίας του. Βλέπω ότι το ιδανικό αυτό απήχε, ότι ήταν μακράν όπως τα άστρα. Δεν ήταν από εκείνους τους τύπους που απογοητεύονται. Δεν έλεγε, όχι αδερφέ, εγώ θα διορθώσω το Ρωμαϊκό, ακούς και λένε σήμερα. Ναι, κουβεντιάζεις με διαφόρους ανθρώπους, με αρχιερείς, με παρχιμανδρίτες, με κληρικούς, με λαϊκούς, με αξιωματικούς, με αυτούς. Όχι αδερφέ, σου λέει, εγώ θα διορθώσω το Ρωμαϊκό. Τα παραδέχομαι, πάτερ, σωστά είναι αυτά που λες, σωστά είναι αυτά που γράφεις, εγώ θα διορθώσω. Δεν ξέρω άλλο σατανικό ρήμα από αυτό το ρήμα. Σατανικό ρήμα. Όχι αδερφέ, εγώ θα διορθώσω το Ρωμαϊκό. Τι έλεγε ο Χρυσόστομος? Ο Χρυσόστομος επίστευε, πίστευε ότι και ένας άνθρωπος ακόμη, όταν μέσα στην καρδιά του έχει φωτιά του ουρανού, όχι φωτιά της γης, όχι φωτιά του άδου, όχι φωτιά παθών και κακιών και λατωμάτων, όταν αυτός ο άνθρωπος, ο ένας, έχει μέσα καρδιά, έχει μέσα φωτιά του ουρανού, δύναται να συντελέσει τα μέγιστα εις την ανόρθωση και αναμόρφωση της κοινωνίας. Επίστευε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι 10, δώστε μου, λέγει, δώστε μου 10 ζωντανούς, δώστε μου 10 πυρήνους ζηλωτάς χριστιανούς, φώναζε μέσα από το άβολο της Αντιοχίας. Δώστε μου 10 τέτοιους χριστιανούς, οι 10 θα γίνουν 40, 20, οι 20 θα γίνουν 40, οι 40 θα γίνουν 80, οι 80 θα γίνουν 200, οι 300 θα γίνουν 1000, οι 1000 θα γίνουν ολόκληρος η πόλης και ολόκληρος η πόλης θα γίνει ολόκληρος η οικουμένη.
Επίστευε ότι το Ευαγγέλιο είναι όπως τη ζύμη και όπως μια γροθιά ζυμάρι, ένα μικρό, μια μικρά ποσότητα ζυμαριού, τη ρίχνεις μέσα στη σκάφη, μέσα στο άλευρο, σε μεγάλη ποσότητα αλεύρου, και ένα απλώς, μια μικρά ποσότητα ζύμης φτάνει να ζυμώσει, να μεταδώσει τα ιδιότητά του εις μια μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Έτσι επίστευε ότι το Ευαγγέλιο είναι ζύνη, είναι πόλη, είναι πνευματική δύναμη που επιδρά και μεταμορφώνει. Επίστευε ακόμα ο Ιερός Χρυσόστομος, συχνά διάβαζε τον Ισαΐα τον προφήτη. Ένας από όλους τους προφήτας, από όλους τους Αποστόλους, ηγάπα τον Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο. Από όλους τους προφήτας, ηγάπα ιδιαίτερα τον Ισαΐα τον προφήτη. Συχνά εσταμάτα επάνω στο ρητό. Είναι εκεί ένα όραμα μεγάλο. Ένα όραμα που εγώ το πιστεύω με τον Χρυσόστομο και το πιστεύω με τους πατέρες της Εκκλησίας ότι θα γίνει πραγματικότητα. Πότε? Άγνωστο. Πότε? Ο Θεός γνωρίζει. Πότε? Όταν όλα τα πνεύματα εξεγερθούν εις μια ιερά και αγία επανάσταση δια μια νέα κοινωνία, δια ένα κράτος Θεού. Τι λέγει ο προ-Ισαΐας? Ο Ισαΐας 800 χρόνια βλέπουν την κοινωνία να διάρκεται επί χίλια στάδια και φάσεις. Βλέπει ότι το τέλος της κοινωνίας, η κοινωνία είναι συνεχώς εξελισσομένη. Δια πολέμων, δια φιλίων σπαραγμών, μπροστά προχωράει, προχωράει. Το τέρμα της ανθρωπίνης κοινωνίας θα είναι το όραμα του Ισαΐου. Το δε όραμα του Ισαΐου τι λέγει? Λέγει ο Ισαΐας ότι θα έρθει η μέρα που θα βοσκήσει στον κάμπο. Θα έρθει η μέρα, λέει, που θα βοσκήσει στον κάμπο λύκος με αρνί. Είναι ποτέ δυνατόν να βοσκήσει κάτω στον κάμπο, στο χορτάρι? Είναι ποτέ δυνατόν να βοσκήσει λύκος με αρνί? Δύσκολο. Αλλά αυτό θα γίνει. Θα βοσκήσει αδελφικά, αγαπημένα, ο λύκος με τα αρνί. Δηλαδή, ο αισθημεθνευόμενον, ο λύκος θα γίνει αρνί και τότε πλέον θα επέρθει η ειρήνη. Η μία πύλη, η σπινή, υπό τον ποιμένα Χριστό. Αυτά επίστευε. Τα πίστευε ακραδάντος. Και γουνίζω τον ενδότος και πεισμόνος. Για να μεταδώσει το πύρ της καρδίας του. Τα μέσα, ποιο μέσο είχε? Τι μέσο είχε? Μέσο όπλων ή το άοπλος? Κι όμως ήταν ο περισσότερον από όλους οπλισμένος. Όπλον του δεν ήταν τα υλικά όπλα. Όπλο του ήταν ο λόγος του Θεού. Ήταν η ρομφαία του πνεύματος. Λέγει κάπου, δεν κρατώ, λέει, στα χέρια μου μαχαίρι. Δεν κρατώ στα χέρια μου σίδερο πεπειρωμένο. Κρατώ στα χέρια μου κάτι ανώτερο. Κρατώ το λόγο του Θεού, σιδήρου το μότερο. Κρατούσε είτε ο λόγος το Χρυσόστομο, άλλοτε είτε ο Ριάκιον που έρε ο μαλός και επότιζε, άλλοτε είτε ο βρόσος αρμών, άλλοτε είτε ο βάλσαμο παρηγορίας, άλλοτε είτε ο καταράχτης που κατέπληκε ο ορμητικός, άλλοτε είτε ο ποταμός αλιάχμων που έρε τα κύματά του, άλλοτε όμως είτε ο κεραυνός αστροπελέκι από το στόμα του έφεραν φωτιάς. Κυριολεκτικός, και βρίσκεται τους μια κατάσταση έξελων, μπορεί να είπαμε, από πνευματική ενία, όταν έλεπε το κακό και την αδικία και την ασπλαχνία να φρεμβεύουν μέσα στον κόσμο. Κρατούσε στα χέρια του μυστέρια. Είναι στιγμές που δεν χρειάζονται καταπλάσματα. Εγώ διαφωνώ και το τόνισα και στα συνέδρια των Ιωκυρίκων και παντού διαφωνώ με την τακτική του άμβωνος. Αν πρόκειται να ανεβαίνουμε στον άμβωνα, να ερμηνεύουμε απλώς το Ευαγγέλιο του τον Απόστολο. Χωρίς να κοιτάζουμε την κοινωνία, δεν χρειάζεται τούτο κήρυγμα. Ας διαβάσουν τα κυριακοδρόμια του Θεοτόκη και είναι τα άλλα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς σε ένα Θεοτόκη. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ένα Μηνιάτη. Αλλά το κήρυγμα έχει σημασία από τις πλευράς αυτής ότι πρέπει να ρίψουμε μια ματιά με την κοινωνία και να είμαστε εκεί εμείς στη θέση να γίνουμε μάρτυρες εναντίον της αδικίας, εναντίον της ασπλαχνίας, εναντίον όλων των κακών που λιμένονται την ανθρωπίνη κοινωνία. Ή το νηστέρι. Και όπως ο γιατρός ο καλός κάνει χειρουργικές επαμβάσεις, και όπως ο καλός γιατρός εκείνο που τον διακρίνει είναι η διάγνωση. Διότι μπορεί ένας γιατρός να ξέρει πολλά, να πήγε στο Παρίσι, να πήγε στο Βερολίνο, να πήγε παντού, και μπορεί ένας άλλος να έχει λιγότερες γνώσεις. Αλλά κάνει καλή διάγνωση. Γιατί πολλοί άρρωστοι είναι στο νεκροταφείο από κακή διάγνωση. Ούτω πως και ο Ιερός Χρυσόστομος είχε διάγνωση. Έκανε διάγνωση των νόσων της κοινωνίας και άρχισε τη θεραπεία της κοινωνίας όχι από τα φύλλα, όχι από τα κλαδιά. Έσκαψε καβαθιά και βρήκε τις ρίζες από τα οποία προέρχεται ή το καλό ή το κακό, και στράφει εις τας ρίζας, προς την ανόρθωση, προς την ανακαίνιση των ριζών.
Και ποιες είναι ρίζες? Οι ρίζες της κοινωνίας. Άμα η ρίζα είναι καλή, και το δέντρο θα είναι καλό. Άμα η ρίζα σαπίσει, θα σαπίσουν και ο καρπός. Δώστε μου ένα δέντρο που κάτω η ρίζα είναι υγιής, είναι απειλαγμένη μικροβίων, είναι αλίμαντος, καθαρά ρίζα. Δώστε μου μια ρίζα και απάνω το δέντρο θα θάλει και θα παρουσιάζει ανθούς και καρπούς. Εάν η ρίζα είναι καλή, και η καρπή θα είναι καλή. Η ρίζα από την οποία προέρχεται το σάπιο ή το καλό, η ρίζα προς την οποία στράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι οι σπουδαιότεροι ρίζες. Μια κοινωνία έχει πολλές ρίζες. Πολλές δεν είναι μια μόνο ρίζα, όπως το δέντρο έχει μια ρίζα, αλλά έχει και άλλες ρίζες μέσα. Λοιπόν, οι ρίζες, μια από τις σπουδαιότερες ρίζες του, που έστρεψε την προσοχή του, έκανε πολλά κηρύγματα. Αυτός ο ασκητής, αυτός που δεν εγνώρισε γυναικεία νηδονή, αυτός που δεν εγνώρισε γυναίκα, αυτός που έζησε παρθένος όντως, αυτός που έζησε μέσα στις σπηλιές, αυτός θα βάζει κανείς το μέγεθος της διανοίας του, της μεγαλοφυΐας του, της συλλήψεως των προβλημάτων των κοινωνικών. Αυτός λοιπόν ο ασκητής ήταν εκείνος ο οποίος έστρεψε την προσοχή του προς τη ρίζα. Και η ρίζα, ποια είναι η ρίζα? Είναι ο γάμος, είναι η οικογένεια. Αυτό ήταν. Σε αυτό ήταν. Τι? Οικογένεια. Από τι άφησε ο Χρυσόστομος? Από την οικογένεια. Ναι, και τι έλεγε ο Χρυσόστομος για την οικογένεια? Δεν άρχισε από τα μοναστήρια. Μολότι ασκητής. Άρχισε από μέσα, από το σπίτι. Τι εφρόνη για το σπίτι? Τι έλεγε για την οικογένεια? Θα χρειαζόμαστε κηρύγματα πολλά να ομιλήσουμε ποιη γνώμη, τι γνώμη είχε ο Χρυσόστομος για την οικογένεια. Εφρόνη ότι η οικογένεια ίσον, τι ίσον, τι ίσον. Δώστε μου, ντεμπεσίρι, δώστε μου ένα πίνακα να γράψω. Ας το γράψω στην καρδιά σας. Η σπίτι, τι είναι ο οίκος? Το χριστιανικό σπίτι, τι είναι? Ίσον για το Χρυσόστομο, ίσον. Εκκλησία. Πρέπει να φτιάσεις το σπίτι σου εκκλησία. Τι εννοούσε λέγον εκκλησία? Απλώς εικονίσματα, και κάτω από τα εικονίσματα να βλαστημάει ο άντρας και η γυναίκα και να οργιάζουν κάτω από τις εικόνες. Αν πρόκειται να οργιάζεις, κάψε τις εικόνες από εκεί πέρα. Δεν μπορεί να είναι τέτοια τιμία να ανέχεται μέσα στο σπίτι. Έβαλες καντήλα, έβαλες Άγιο Νικόλο, έβαλες Άγιο Δημήτριο, να έχεις κάτω από το μάτι. Και όχι να οργιάζεις κάτω από τα μάτια των Αγίων, για να μην είσαι αομπέχτης. Λοιπόν, οίκος, σπίτι, ίσον εκκλησία. Δηλαδή, απλούστερα τι, ότι άρχιζε από το γάμο. Ο γάμος, επίστευε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο γάμος είναι μυστήριο, ιερόν μυστήριο. Επίστευε ότι εκείνο που ενώνει άντρα και γυναίκα, εκείνο που ενώνει άντρα και γυναίκα, δεν είναι τα λόγια τα κούφια, τα λόγια τα μάταια, τα λόγια τα σαχλώδη, δεν είναι τα αισθήματα τα ανεμόλια. Δεν είναι ο εκείνο που ενώνει τον άντρα τη γυναίκα, δεν είναι η ορότης, το κάλος, το σωματικό που οστάνθη, φεύγει και απόλυται. Δεν είναι δεσμός, εκείνο που ενώνει άντρα και γυναίκα, δεν είναι το χρήμα, τα 300 αργύρια του Ιούδα. Όχι, εκείνο που ενώνει άντρα και γυναίκα είναι η αρετή. Η αρετή του ανδρός, πολύ περισσότερο η αρετή της γυναικός, της οποίας το κάλος είναι άφθαλτον. Αλλά πόσοι γάμοι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσοι γάμοι είναι στο ύψος αυτό που λέγει, που ήθελε να υψώσει το μυστήριο ο Ιερός Χρυσόστομος? Ουλί. Οι περισσότεροι νέοι, έλεγε ο Χρυσόστομος, οι περισσότεροι νέοι δεν κοιτάζουν να πάρουν νοικοκυρά. Δεν κοιτάζουν να πάρουν κορίτσι το οποίο να μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια, νοικοκυριό, να φέρει στον κόσμο παιδιά. Αλλά οι περισσότεροι νέοι κοιτάζουν να βρουν πλουσία νύφη. Όχι, λέγει, εύτροπον γυναίκα, αλλά εύφορον γυναίκα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν εναντίον των πρικοθυρών, εναντίον της πρικός, εναντίον της εκμεταλλεύσεως του γυναικείου πλάσματος. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν ήθελε κατά αυτόν τον τρόπο να γίνονται γάμοι. Δυστυχώς, στο σημείο αυτό, η ελληνική κοινωνία, μία από τις πληγές της δυστυχίας του έθνους. Το έγραψα, το κήρυξα, έχω βγάλει αρκετές σπίθες
απάνω στο θέμα αυτό, έως όσο ζω θα το πολεμώ αυτό και ελπίζω ότι όχι στις ημέρες μου, αλλά θα έρθει η μέρα, θα έρθει η Άγια ημέρα που κάποιος, τέλος πάντων, που θα κυβερνά το έθνος μας, κάποια μέρα Άγια θα έρθει, που θα υπογραφεί ένα διάταγμα, απαγορεύεται η πρίκα στην Ελλάδα. Θα είναι η μέρα Αγία αυτή, η μέρα Αναστάσεως. Είναι έστως. Χθες σε ρώτησα, κουβέντιζα με ένα και έμαθα εδώ στην πόλη, τη μικρά πόλη, ότι απάνω από 200 κορίτσια κατήντησαν γεροντοκόρες. Κορίτσια άξια, κορίτσια τιμημένα, κορίτσια που μπορούσαν να φτιάξουν οικογένεια. Γιατί? Λείπουν τα κάλλη? Όχι. Λείπει η νοικοκυρά? Όχι. Λείπει η υγεία? Όχι. Έχουν όλα. Παραπάνω από άλλες. Τι λείπει? Τα τριώκοντα αργύρια του είδου αυτού. Θεωρώ εμπαιγμό τα βιβλιάρια των πρικοδοτήσεων. Όχι. Το κακό πρέπει να μπει βαθύτερα. Ζητούμε μια επανάσταση στην Αγία. Ζητούμε να καταργηθεί η πρίκα ως απεσία λερναία ύδρα, η οποία απομυζά και η οποία φέρνει τον οικογενειάρχη και η σκροπάς και η σαπάτας και η εγκλήματα και αναγκάζει παιδιά της Ελλάδος να φεύγουν μακριά για να κάνουν την πρίκα του κάθε αθλίου υποκειμένου που θέλει να πλουτίσει με τον υδράτα των άλλων ανθρώπων. Δυστυχώς στον αγώνα αυτών εναντίον της πρικός συναντώνται πολλά εμπόδια, αλλά εγώ παρηγοριά έχω τον Ιερό Χρυσόστομο. Όταν με διώκουν, όταν αισθάνομαι διώγμο, η μόνη μου παρηγοριά είναι να ανοίγω Χρυσόστομο και να διαβάζω τα κεφάλαια εκείνα τα οποία ο Ιερός Χρυσόστομος ετώνησε περισσότερο απ' όλα. Εναντίον της πρικός ο Ιερός Χρυσόστομος, εναντίον των αθλίων πρικοθυρών, εναντίον των εθήμων εκείνων, των ιδωλατρικών εθήπων που ηλίωναν και μετέτρεπον το μυστήριο του γάμου εις πράξη εμπορική. Ή το ακόμα, προσέξετε, ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος εναντίον, τι ενός ήταν, εναντίον της νηστείας, εναντίον του αραβωνιάσματος, όχι εναντίον της νηστείας, όχι, εναντίον της μακράς νηστείας. Δεν έχω καιρό να σας φέρω μια θαυμασία ομιλία, θαύμα, διότι το βαθύς κοινωνιολόγος και αναμορφωτής της κοινωνίας και ασχολείται με το θέμα αυτό. Απεφάσισες να παντρέψεις την κόρη σου, λέει, τα έμπα έβγα, άστα, γρήγορο γάμο. Οι πολύμινοι αυτά τα ραβωνιάσματα που βαστάνε μήνες και χρόνια είναι απέσια, δεν τα συνιστά η χριστιανική ηθική. Το έμπα έβγα είναι του διαβόλου. Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πόσο συγκινήθηκα. Πάντα μέσα στην καρδιά μου το ποντιακό στοιχείο το εκτιμώ. Αν και αυτοί τώρα τελευταίως υπέστησαν αλλοιώσεις που τους μετέβαλαν άρδιν. Πάντως όμως μέσα στη ψυχή των ποντίων υπάρχει ένας αγνός, καθαρός πατριωτισμός και ρίζες χρυσιστομικές. Όταν την προηγουμένη Κυριακή επήγα στο Κλήτος, στο Χαϊδαρλί, μετά κουβέντιασα με κάτι ηλικιωμένος και μου είπανε ότι εδώ, λέει, στον τόπο εδώ στο χωριό μας έχουμε ένα έθιμο. Ποιο έθιμο? Αραβωνιάστηκε το παιδί μας, το κορίτσι μας, μέσα σε 10-20 μέρες τελείωσε, Στέφανα. Το έχουμε πάρει από τους γονείς μας και αυτοί το πήραν από τον Ιερό Χρυσόστομο και το Μέγα Βασίλειο και από τους δασκάλους της Εκκλησίας. Αυτό ήταν. Εναντίον λοιπόν του γάμου που είναι πράξη εμπορική. Εναντίον των εθήμων των εμπορικών. Εναντίον της μακράς νηστείας. Εναντίον του γάμου που γίνεται εγκαίρος για να φυλαχθεί η νύφη. Καθαρά, τι γάμοι είναι αυτοί? Δεν έχω καιρό τώρα, σας τα εξηγάνε αυτά και ο δεσπότης σας και ο ροκήρυκας και όλοι εδώ μέσα σας εξηγάνε. Τα έχετε ακούσει. Από μένα δεν πρόκειται να σας πω τίποτα νεότερο. Ούτε από μένα άσε το Ευαγγέλιο, ούτε σε μένα δεν τελειώσει. Γάμος είναι αυτός. Γάμος. Δυστυχισμένοι πατεράδες που έχετε κορίτσα, προτιμότερο να το πάρει το κορίτσι σας, να το βάλετε σε ένα λάκκο γεμάτο ασβέστη να το ρίξετε, παρά να το βάλετε σε ένα νέο σήμερα ο οποίος έχει παντρευτεί 150 φορές. Αν μπορέσει αυτός να εκτιμήσει αγνότητα, αν μπορέσει να εκτιμήσει αυτός ο άνθρωπος του στάβλου και της διαφοράς, αν είχα εξουσία πνευματική στα χέρια μου, τέτοιους γάμους εγώ δεν θα υπέγραφα. Δεν θα υπέγραφα εγώ γάμους τέτοιους. Άκου εκεί κατάσταση να είναι παντρεμένος 150 φορές και να έχει ο ανελέστατος την αξία να παραπαρει κορίτσι 100% αγνών.
Δεν είστε σε αυτόν. Εάν ο χείρος μπορεί να εκτιμήσει τα λουλούδια του τσίπου, αλλά μπορείς και ένας τέτοιος χειρόδης τύπος να εκτιμήσει τα λουλούδια της παρθενιάς και της τιμής μιας οικογένειας. Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος έστρεψε την προσοχή του πολύ στην ανατροφή των παιδιών και έχει κάνει μια ωραία πραγματεία, μια ωραία ομιλία επάνω στο ζήτημα κατά ποιον τρόπον πρέπει οι γονείς να ανατρέχουν τα παιδιά τους. Λέγει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει, παντρεύτηκες, πότε θα σε ονομάσω μάνα? Άκου τι λέει ο Χρυσόστομος, όχι εγώ. Πότε θα σε ονομάσω μάνα και πότε εσένα τον άντρα θα ονομάσω πατέρα? Υπάρχει πιο γλυκιά λέξη από τη λέξη μάνα? Υπάρχει πιο έτσι μεγαλόπρεπο από τη λέξη πατέρα? Και ο Θεός πατέρας λέγεται. Και η οικογένεια μέσα είναι ένα αντίγραφο του ουρανού, του παραδείσου είναι. Στον οίκο του πατρός μου που πολέησε. Λοιπόν, πότε εσύ να γυναίκα θα σε ονομάσω μάνα? Δεν θα σε ονομάσω μάνα, λέει ο Χρυσόστομος, όταν γεννήσεις. Ούτε σε ένα πατέρα άντρα θα σε ονομάσω πατέρα όταν γεννήσεις. Γιατί το γεννά, το να γεννήσεις, είναι το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο. Γιατί γεννούν, είναι μέσα στα ένστικτα. Το ένστικτο μέσα της αναπαραγωγής είναι φυτευμένο, ριζεμένο εις όλη τη ζωολογική κλίμακα. Από τα μεγαλύτερα ζώα έως τα μικρότερα. Και το να γεννήσεις, γεννάει και η αρκούδα, γεννάει και το λιοντάρι, γεννάει και ο λύκος, γεννάει και όλα τα αύρια θηρία. Με τη μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί συνέμειξε μέσα στο βάθος αυτής της υποθέσεως το θέργητρο της ειδονής ο Κύριος. Δεν θα σε ονομάσω μάνα γιατί γεννά. Ούτε θα σε ονομάσω, λέει, πατέρα, διότι σε γεννά. Θα σε ονομάσω μάνα για να από το κομμάτι το κρέας που πιάσεις στα χέρια σου το κάνεις άγγελο. Και εσύ ο πατέρας απάνω στο παιδί σου αυτό βάνει την εικόνα σου, την εικόνα του Χριστού και γίνει πολίτης. Αν πρόκειται να γενοβολάς απλώς, προτιμότερα με γενοβολάς. Όχι διότι τον αντίον των, όχι εναντίον της τεκνογωνίας, μη παραξηγηθούμε. Αλλά ήθελε τον πατέρα να είναι πατέρας, πραγματικός πατέρας που να αφήσει διαδοχή. Γιατί πολλοί από εσάς θα πεθάνετε στον κόσμο αυτόν και άμα δεν έχετε παιδιά καλά, μέρα νύχτα, Θα βλαστημάνε το μάνα, τη μάνα και τον πατέρα που τα γέννησε. Που γέννησε ο κόσμος από τη αθέφυλα όντα τα οποία περιφέρονται δεξιά και αριστερά για να σκορπούνε την σιπεδόνα, την σύψη μες στην κοινωνία. Γυναίκα, λέει, μάνα θα σε ονομάσω όταν το παιδί σου το μάθεις. Και μόλις, λέει, τα γεράκια του κουνάει, μόλις κουνάει τα γεράκια του, να τα πάρεις τα χεράκια του, να τα σταυρώσεις, να κάνει το σημείο του σταυρού. Και η πρώτη λέξη που θα πεις στο Θεό, η πρώτη λέξη είναι η λέξη Θεός. Όταν από αυτή την ηλικία το παιδί το μορφώσεις, τότε η κοινωνία θα πάει μπροστά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και κάτι άλλο ακόμα. Στο σπίτι μέσα, ο Ιερός Χρυσόστομος δεν ήθελε να λείπει. Τι δεν ήθελε να λείπει? Πολλά. Μέσα στο σπίτι, λέει, πολλά πράγματα μπορούν να λείπουν. Και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Δεν θέλω μέσα σε κανένα σπίτι να λείπει το αγιότερο απ' όλα. Δεν θέλω στο σπίτι μέσα να λείπει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά όχι μόνο απλώς Ευαγγέλιο, λέει, χρυσοδεμένο και όμορφα δεμένο στο βιβλιοδέτη και να το βάλεις επάνω στις εικόνες να το έχει εκεί. Όχι. Κάθε βράδυ, λέει, εσύ πατέρα, προτού να κοιμηθούν τα παιδιά, πάρε τη γυναίκα και ανοίξτε μια σελίδα να διαβάσετε το Ευαγγέλιο. Να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε μέσα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Και λέει, όπου Ευαγγέλιο, διάβολος δεν μπορεί να σταθεί. Όπου είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζετε, εφαρμόζετε, εκεί δεν μπορεί να μπει ούτε από τις χαραμάδες. Δεν μπορεί να μπει ο διάβολος μέσα στα δύο σπίτια. Αλλά αδελφοί μου, εζήτη, ας σταματήσουμε στο σημείο αυτό. Και ας ρίξουμε, εζήτη λοιπόν, να την ρίζα της οικογενείας να την θεραπεύσει. Αλλά εκτός της ρίζας αυτής, παραπλεύρος ο Ιερός Χρυσόστομος επρόσεχε ένα άλλο σημείο, ότι δεν φτάνει μόνο η οικογένεια, δεν φτάνει ο πατέρας και η μάνα, αλλά πρέπει να βοηθήσει η κοινωνία. Και η κοινωνία διαφύρεται. Πολλά είναι τα αίτια που διαφύρουν την κοινωνία, αλλά εκείνο που διαφύρει την κοινωνία, τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, λέει, τα παιδιά, προσέξτε τα παιδιά, προσέξτε δύο πράγματα στα παιδιά να προσέξετε: τα αυτάκια τους και τα ματάκια τους. Τα αυτάκια τους και τα ματάκια τους. Τα αυτάκια τους και τα ματάκια τους. Να μην βλέπουν τα ματάκια τους. Τι δεν βλέπουν τα αθώα αγγελούδια της γης? Αχ, 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 αχ. Αχ,
τι βλέπουν, τι ακούν τα αυτάκια τους. Τώρα με το ραδιόφωνο. Μα δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας κάτω στην Αθήνα να το κλείσει. Είναι ραδιόφωνο Ελλάδος αυτό? Μα μόνο εγώ τα αισθάνομαι. Εγώ είμαι τρελός και εσύ. Τι είναι αυτό κάτω το ραδιόφωνο που κουλούνε κάθε βράδυ τα παιδάκια και ακούνε εκεί το ραδιόφωνο της Ελλάδος? Είναι αυτό? Μα τέτοιο ραδιόφωνο που σκορπάει την κοπριά σε όλη την Ελλάδα δεν το έχει ούτε η Μόσχα, δεν το έχει τέτοιο ραδιόφωνο, ούτε το Λονδίνο, ούτε καμία πόλη. Ξέρω μόνο όταν είναι εκλογές και είναι η θρησκεία, κινδυνεύει η πατρίδα, κινδυνεύει η οικογένεια. Μη μου τα λέτε αυτά τα πράγματα. Μη μου τα λέτε εσείς. Οι δίθεν, οι υπερασπιστές των μεγάλων και υψηλών ιδανικών, τα οποία εν τη πράξη δεν τα εφαρμόζετε και παρουσιάζεται ασυνέπεια, εγκληματική. Αλλά δεν υπάρχει επίσημος εκκλησία να φτιάξει ένα ραδιόφωνο να φτιάξει στα πλευρά. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θα είχε φτιάξει και ραδιόφωνο και εφημερίδα και κινηματογράφους και θέατρα δικά της και θα ξέπλυνε σαν κύμα πελώριων όλη αυτή τη βρωμιά που υπάρχει μέσα στο ελληνικό βασίλειο. Λοιπόν, στην εποχή του λειτουργούσαν θέατρα και μαζευόταν γίνια αμαρτωλά και τα γίνια αυτά τα αμαρτωλά χόρευαν τους πλέον ανητικούς χορούς. Αλλά ήταν θέατρα και ήταν τα θέατρα και οι χωροί, αλλά από το άλλο μέρος ήταν και Χρυσόστομος. Πω. Τι κήρυγμα είναι εκείνα εναντίον των θεάτρων, εναντίον των χωρών? Θα μείνει ιστορικών αυτό που λέγει εκεί ο Χρυσόστομος, ότι όπου θέατρο, όπου χορός, εκεί διάβολος. Ας το διαψεύσουν, ας έρθουν να το διαψεύσουν όλοι οι μοντέρνοι θεολόγοι και ροκίκες και όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν με χορούς και με διασκεδάσεις να μαζέψουν το λόγο κοντά στο Θεό. Όπου χορός διάβολος, όπου θέατρον διάβολος. Και τα παιδίκλια αυτά. Κάποιος μια μέρα του λέγει, μα και τι βλάπτε, λέει, εγώ δεν βλάπτομαι. Τον σταμάτησε στον δρόμο ένας νέος και του λέει, μα πολύ αυστηρός είσαι, λέει. Εγώ πάω στο θέατρο, πάω στους χορούς, δεν βλάπτομαι. Ανεβαίνει επάνω ο Χρυσός και τον παραλαμβάνει αυτόν τον υποκριτάκο και του λέει, εδώ όλο το κηρυγμά του αυτό, δεν βλάπτεσαι, λέει, εσύ, μα ένα από τα δυο θα είσαι, ή ανέστητος θα είσαι ή θα έρθεις από άλλο κόσμο, από άλλη πάστα θα είσαι, δεν θα έχεις νεύρα, δεν θα έχεις αίμα, δεν θα έχεις συγκινήσεις, δεν θα έχεις μέσα σεξουαλικά στοιχεία, δεν θα έχεις τίποτα απολύτως. Α, λέει, αν είσαι τέτοιος άγγελος, ναι, δεν βλάπτεσαι, λέει, αν μπορεί, λέει ο Χρυσόστομος, το χορτάρι να δείξει, το ξερό χορτάρι να δείξει τη φωτιά να μην καεί, τότε μπορεί και ο νέος να πάει μέσα στα θέατρα και η νέα και να μην καεί, να μην γίνει, να μην υπερανάλωμα του κρυός της αμαρτίας. Εναντίον, αλλά δεν ήταν μόνο θεωρία ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος δεν ήταν μόνο θεωρία. Τι ήταν ο Χρυσόστομος? Ο Χρυσόστομος τους ειδοποίησε. Όποιος πατήσει, έβαλε τους ιερείς και καθίσαν απ' έξω από τα θέατρα και τους σημείωσε όλους αυτούς, ιδίως δε τους μεγάλους και ισχυρούς, τους σημείωσε και τους ειδοποίησε ότι εάν τυχόν εξακολουθείτε να πηγαίνετε στα θέατρα αυτά, εγώ θα σταθώ στην πόρτα της εκκλησίας και δεν θα σας αφήσω να μπείτε στην εκκλησία. Δεν θα σας δώσω, κόμπο το χέρι μου, λέει ο Χρυσόστομος, παρά να σας δώσω τη Θεία Μετάληψη. Δεν θα σας κοινωνήσω. Θα έρθουν Χριστούγεννα, θα έρθουν Πάσχα, θα κοινωνήσουν όλοι, μα εσείς που είστε θεατρόφιλοι, δεν θα κοινωνήσετε. Ήτο λοιπόν εναντίον των ανηθίκων θεάτρων και παραστάσεων και ορχήσεων και διασκεδάσεων. Μία άλλη πληγή της κοινωνίας, εναντίον της οποίας εστράφει ο Ρος Χρυσόστομος, ήτο ότι κατά την έρευνα που έκανε μέσα στο κοινωνικό σώμα διέκρινε ότι μία ρίζα είναι κατά της οποίας η κοινωνία δεν μπορεί να δει ημέρας χαράς και αγαλιάσεως. Μία ρίζα, λέω, σατανική που χρόνια και μέχρι τις ημέρες μας προσπαθούν να την ξεριζώσουν. Πόσα χέρια, πω, τι αγώνας γίνεται.
Τι αγώνας γίνεται να ξεριζώσουν. Θυμάμαι μια φορά στα χρόνια της κατοχής που ήταν αδεντρή απ' έξω από εδώ πέρα. Θα θυμάται ο πάτερ Κωνσταντίνος ο Γαζής που ήταν απέρα πέρα στα κοντά στους στρατώνας και είχαμε ένα πλατάν και τι αγώνα κάναμε να το ξεριζώσουμε. Πόσα χρονό ήταν, 100 χρονό, 200 χρονό, 300 χρονό, σίδερα και κλειδιά και ό,τι θες βρήκα μέσα στον κορμό του και στις ρίζες του. Και είδαμε και πάθαμε να το ξεριζώσουμε. Είχε ρίζες μέσα βαθιές, χρόνια ολόκληρα έπειρε τον τόπο. Λοιπόν, υπάρχει όπως υπάρχουν δέντρα με βαθιές τις ρίζες, σατανικά, έτσι υπάρχει και σατανικό δέντρο. Αγωνίζεται η κοινωνία, αγωνίζεται η κοινωνία να ξεριζώσει τη ρίζα αυτή. Τραντάζει η ρίζα, αλλά δεν βγαίνει. Τραντάζει, είναι βαθύ. Πώς, ποια είναι η ρίζα αυτή που άμα βγει, εκεί στον τόπο που είναι το δέντρο αυτό το κατηραμένο, θα πιτάξουν λουλούδια, θα γίνει παξές, θα γίνει παράδεισος, θα γίνει κοινωνία. Ποια είναι αυτή η ρίζα που απομυζάει όλο το χυμό της γης, που δεν αφήνει το σατανικό αυτό δέντρο, όπως το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιο είναι. Είναι η πλεονεξία. Είναι η πλαργυρία. Είναι η αγάπη των τριάρχοντα αργυρίων. Αυτή η πλεονεξία, όπως λέγει ο Παύλος, είναι ρίζα πάντων των κακών. Πόσο αγωνίστηκε ο Χρυσόστομος. Μάτασαν τα χέρια του να τραντάζει το δέντρο αυτό της φιλαργυρίας. Τι ήταν βαθύ, πού, ξέρετε τι. Ένας ιστορικός λέγει ότι στην εποχή του Χρυσοστόμου στην Αντιόχεια ήταν το ενδέκατο της πόλεως της Αντιοχίας ήταν πλούσιοι, κολυμπούσαν μέσα στο χρυσάκι. Τα 8 δέκατα ήταν πτωχοί. Το ενδέκατο ήταν πέλητες. Δεν είχαν τίποτε απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το ενδέκατο είχε συγκεντρώσει όλο τον πλούτο της Αντιοχίας. Πώς ζούσανε. Περιγράφω ο ίδιος πώς ζούσανε. Είχανε σπίτια μαρμαρόχτιστα. Με μάρμαρα. Κόκκινα, πράσινα, χρωματιστά. Σκαλιά, θαυμάσια. Δέντρα, περιβόλια δίπλα τους. Άλογα, χρυσοστόλιστα. Με χρυσούς χαλινούς. Και όταν έμενε επάνω στο σπίτι, ντρεπούσουν να πατήσεις, γιατί τα είχαν στρωμένα με τάπητα σπαρσικούς, με τάπητα σε κλεφτούς της Περσίας, και τα ντουβάρια ακόμα τα είχαν ντύσει τα ντουβάρια με μεταξωτά φορέματα, με τα φωτά, με τάξα πάνω, και την οροφή απάνω την είχαν σκεπάσει με φύλλα χρυσού την οροφή, και τα κρεβάτια χρυσά και τα πιάτα χρυσά. Λέγε κάτι άλλο ακόμα ο Χρυσόστομος. Αφού το λέει ο Χρυσόστομος, θα το πω κι εγώ. Δεν θα γίνω εγώ ευγενέστερος του Χρυσόστομου. Τι άλλο λέγει. Έφτασε η μανία τους. Όχι μόνο να έχουν χαλιά που πατούσαν μέσα τα πόδια. Όχι μόνο είχαν σκουτέλια και πιάτα χρυσά. Όχι μόνο είχαν τα ντουβάρια τους γεμάτο από αυτά, πλούτο και θεσσαλών. Αλλά ακόμα και τη νύχτα, τα αγγεία της νυχτός, τα είχαν και αυτά χρυσά. Φρίκι τον έπιασε. Όταν έμαθε ότι οι κυρίες μέσα στην Αντιόχεια έχουν ακόμα και τα αγγεία της νυχτός, τον τάχουν χρυσά, ανέβηκε πάνω στον άγωνα και ήταν θύελα και χαραυνός. Το τι είπε την ημέρα εκείνη δεν λέγεται. Ότι απείλησε, θα γίνει σεισμός. Στην Αντιόχεια θα γίνει σεισμός. Σεισμός όχι για την πορνεία, όχι για τη μοιχεία, αλλά για τα χρυσά, για τα πλούτη σας, για την πλονεξία. Και όντως έγινε σεισμός. Με και εσείς και ολόκληρος η πόλης, για την φιλαργυρία και πλονεξία. Εσύ λέει να έχεις για χίλια άτομα, να έχεις τροφή για χίλια άτομα, να έχεις ρούχα για χίλια άτομα, να έχεις χρήματα για χίλια άτομα, και ο άλλος να πεθαίνει στον δρόμο που δεν έχει κομμάτι ψωμί, δεν το ανέχει το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Μάλιστα, σε κάποιο λόγο του, για να κάνουμε ένα διάλειμμα, σε κάποιο λόγο του εναντίον των πλουσίων λέει το εξής. Κάτσε καλά. Σε ένα λόγο του λέει το εξής. Λέγει, τι να πω για αυτά τα σπίτια, λέει. Τα σπίτια αυτά τα πολυτελέστατα που χτίζεται. Τι να πω. Λέει το εξής. Ότι κάποτε ήταν ένας αρχαίος φιλόσοφος, Αρίστυπο τον λέγανε. Μια μέρα τον κάλεσε τον Αρίστυπο, τον φιλόσοφο, ένας πλούσιος τον κάλεσε, λέει πάμε στο σπίτι. Στο σπίτι. Τον πήρε αυτόν, τον Αρίστυπο στο σπίτι, του έδειξε τα σκαλιά, τα χρωματιστά μάρμαρα, τους τάπητα, τα πάντα. Κοίταζε αυτός. Βέβαια, φιλόσοφος αυτός όμως, το χαλάκι φιλόσοφο. Σε μια στιγμή του ήρθε φλέγμα εδώ στο λαιμό. Του ήρθε να φτύσει δηλαδή. Του ήρθε φλέγμα όπως συνήθως.
πού να χτίσει τώρα. Να χτίσει τα χαλιά. Να του κάνει ζημιά. Να χτίσει τον ντουβάρι. Ήταν μεταξωτά. Να χτίσει την οροφή. Ήταν χρυσή. Να χτίσει πού να χτίσει. Κοίταζε από εδώ, γύριζε από εδώ, γύριζε από εκεί. Επιτέλους λοιπόν, επιτέλους αφού δεν μπορούσε, σκεφτόταν πού να χτίσει, χάμω δεξιά και αριστερά και τον έπνιγε το φλέγμα, φτύνει στον κούτελό του, στο πρόσωπό του. Και όταν γελάσατε, μα λοιπόν, όταν έφτιασε στο πρόσωπό του, αυτό στάχασε, θύμωσε. Ντροπή σου, λέει, ανάγωγε και αυρίκε, λέει. Σε έφερα εγώ στο σπίτι εδώ μέσα και εσύ μου φτύσεις το κουτελό μου. Λέει, να σου πω, φίλε μου, λέει, πουθενά δεν έβρισκα άλλο μέρος, λέει. Πουθενά άλλο δεν έβρισκα. Λέει, σε σένα, λέει αυτό. Κατά. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα το αναφέρει σε μια ομιλία του ο Ιερός Χρυσόστομος για να ξεφτελίσει αυτούς οι οποίοι τα είχαν όλα ντυμένα μέσα στα χρυσάφια και δεν είχαν πού να πατήσουν και πού να σταθούν. Α, προχωρούσε ο Χρυσόστομος. Ξέρετε που προχωρούσε. Προχωρούσε. Πνεύμα μεγάλο ο Χρυσόστομος που έπιασε βαθιά το χριστιανισμό. Όχι απλώς έναν τύπο, όχι απλώς ως ημένα κάτι τι το ανεμόλιον, αλλά το έπιασε βαθιά το χριστιανισμό. Ο Χρυσόστομος προχωρούσε πολύ και πάνω στην προσπάθειά του να ξεριζώσει, να τραντάξει την πλαργυρία και πλονεξία. Τι λέει κάπου. Λέει, ξέρετε πότε θα πάψει το κακό στον κόσμο. Ξέρετε πότε τα έθνη θα ειρηνεύσουνε. Ξέρετε πότε ο πόλεμος θα είναι πλέον μόνον, θα συναντάτε μόνον στα παλαιά λεξικά, σαν κάτι άγνωστο και απέσιο πράγμα. Ξέρετε πότε. Πότε, του λέει. Όταν όλοι μας σβήσουμε μέσα από το λεξικό. Κάθερας έχει το λεξικό του. Έχει το λεξικό του το καθένας. Άμα σβήσουμε από το λεξικό μας μια φράση. Ποιο? Όταν πάψουμε να λέμε το κατηγραμμένο ρήμα. Υπάρχει ένα κατηγραμμένο ρήμα. Το ρήμα του διαόλου. Δεν είναι του Θεού αυτό. Δεν είναι του Χριστού αυτό. Αχ, κοινωνία. Θα περάσουν αιώνες. Θα κουλυμπήσεις μέσα στο αίμα. Θα υποφέρεις πολλά. Θα υποστείς πολλά τραγικά ναυάγια. Αλλά θα φτάσεις επιτέλους επάνω στην κορυφή του όρους. Επάνω εκείνο που λέει ο Χριστός. Ποιο είναι το κατηγραμμένο ρήμα? Ποιος δεν το έχει? Το κατηγραμμένο ρήμα είναι: αυτό είναι η δικό μου και αυτό είναι η δικό σου. Αυτό είναι η δικό μου και αυτό είναι η δικό σου. Αυτό είναι η δικό μου και αυτό είναι η δικό σου. Όταν πάψει πλέον να είναι, να πάψει αυτό το ρήμα, και όταν πλέον υπάρχει μια άλλη αντίληψη επάνω στα αγαθά της γης και τα πάντα, όχι υπό έννοια όπως συνήθως λέγεται, αλλά υπό έννοια χριστιανική, τα πάντα κοινά όπως ήταν στους πρώτους αιώνας, τότε θα πέρθει ειρήνη και αγάπη μέσα. Τα λέει ο Χρυσόστομος αυτά τα πράγματα, δεν τα λέω εγώ. Αναμορφωτής της κοινωνίας. Ρε κουτεντέ, ρε βλάκα. Μου κάθεσαι και τσαμπουνάς και μου λες εσύ, μου λες ότι καινούργιες θεωρίες. Άντεξε, άντε μωρέ εδώ πέρα. Εγώ σας σκακίζω τους Κοζανίτες. Έχετε την πιο ωραία βιβλιοθήκη του κόσμου. Έχετε μέσα βιβλία Αγίων Πατέρων και Πατριαρχών. Έχετε μέσα χιλιάδες βιβλία. Μα ο Σάκης περνάω, εγώ τουλάχιστον ο Σάκης περνάω από την Κοζάνη, εκεί πάω. Εκεί κάτω στη βιβλιοθήκη πάω. Και πόσο λυπέται η ψυχή μου που δεν βλέπω μέσα ανθρώπους να διαβάζουν τα αρχαία, τα βιβλία, τα προφητείες, τα πάντα. Ενώ τα καφενεία, οι ταβέρνες, τα γήπεδα, τα πάντα γεμάτα, κάτω εκεί, εδώ είναι ο πολιτισμός μας. Και δεν βρέθηκε και ένας πλούσιος να γκρεμίσει αυτό το υπόγειο και να πιάσει μια βιβλιοθήκη η οποία θα είναι το στολίδι και το κάψιμα της πόλεως αυτής. Λοιπόν, αναμορφωτής ζητούσε να μορφώσει την οικογένεια. Αναμορφωτής ζητούσε να μορφώσει την κοινωνία. Αναμορφωτής ακόμα εστάθηκε σε άλλο σημείο. Ποιο σημείο? Εδώ αρχίζει το δράμα του Χρυσοστόμου. Ποιο? Ότι ήθελε να αναμορφώσει τα σαρχάς και εξουσίας του κάθου. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος εφρώνει ότι άρχον δεν ήταν αντίον εξουσιών. Εναντίον της εξουσίας δεν είναι ο Χρυσόστομος. Δεν είναι ο αναρχικός. Όχι. Είναι υπέρ της εξουσίας. Αλλά τι έλεγε ο Χρυσόστομος? Ο άρχον, είτε πολιτικός είτε εκκλησιαστικός, τι πρέπει να είναι ο άρχον? Ο άρχον, έλεγε ο Χρυσόστομος, έπρεπε να είναι ίσον. Φύλαξ του δικαίου. Ακόμα δε περισσότερο εφρόνιο ο Χρυσόστομος ότι
αυτός που κατέχει το ανώτατο αξίωμα όπως είναι ο βασιλεύς. Τι έλεγε ο Χρυσόστομος? Ο βασιλεύς. Όχι απλώς μονοφύλαξ του δικαίου πρέπει να είναι. Αλλά ο βασιλεύς, ο ορθοδόξος του βασιλείου, έλεγε ο Χρυσόστομος, έπρεπε να είναι φύλαξ ίσον. Λέτε, εγώ δεν το πω εγώ. Σας είπα, ο άρχον ή οσδήποτε άρχον πρέπει να είναι φύλαξ του δικαίου. Ο δε βασιλεύς, ο δόξου του βασιλείου, έλεγε ο Χρυσόστομος, τι πρέπει να είναι? Φύλαξ, 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 φύλαξ της ορθοδόξου πίστεως, ορθοδοξίας. Αυτές τις δύο ζυγαριές είχε. Και κρατούσε και ζύγιζε τους άρχοντας και τον βασιλιά και τα βασίλεια και τα ανάκτορα. Και ήταν η ζυγαριά του δικαία. Δεν είχε δύο ζυγαριές ο Χρυσόστομος να ζυγίζει αλλιώς τους φτωχούς και αλλιώς τους πλουσίους. Τίποτα. Ήταν δίκαιος. Και το απέδειξε αυτό. Λέγει δε κάπου ότι εάν ο άρχοντας, αυτός που έχει κάποια εξουσία, που είναι προϊστάμενος σε μια υπηρεσία, ο αξιωματικός που διοικά το στρατό, ο δικαστής που έχει τη δικαιοσύνη ή οσδήποτε τέλος πάντων που έχει εξουσία, ο αν λέει ο άρχοντας αυτός δεν εφύλαξε δικαιοσύνης, τότε είναι χειρότερος από ένα ληστή. Γιατί ο ληστής κάνει μικρό κακό. Αυτός όμως που έχει εξουσία και την εξουσία δεν είναι πάνω στην εξουσία, δικαιοσύνη μάθεται οι νικούντες επί της γης. Και πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Όταν η δικαιοσύνη, ότι αυτοί που έχουν την εξουσία, δεν την έχουν την εξουσία για να κάνουν το καλό σε όλους, αλλά την εξουσία την έχουν μεροληπτική και τους μεν αγαπούν, τους άλλους μισούν και δεν απονέμουν το δίκαιο, τότε αυτός ο άρχον είναι χειρότερος από τον ληστή, χειρότερος από τον τιμωρήχο, χειρότερος από κάθε άλλο κακοποιόν μέσα στην κοινωνία. Αυτά επίστευε ο Χρυσόστομος. Και πάνω στην πίστη αυτή, στον αγώνα αυτόν, πολλές φορές είπε η σύγκρουση με τα σαρχάς και εξουσίας. Να αναφέρω συγκρούσεις? Όχι. Θέλω να τελειώσω. Τελειώνω. Μπαίνω προς το τέλος. Σε 4-5 λεπτά σας έδιωξα. Ποιο είναι το τέλος? Ότι λέγει μια φορά, όπως τώρα στους δρόμους βάζουμε οδοδείχτας στους δρόμους και φανερώνουν τα χιλιόμετρα, έτσι στους δρόμους μέσα στην Αλεξάνδρεια αντί οδοδείχτες είχαν μικρά αγαλματάκια. Και τα αγαλματάκια αυτά ήταν αγάλματα που παρίσταναν τον βασιλιά και τη βασίλισσα. Ερμέ λεγόταν αυτά. Κάθε τέτοιο ήταν, να πούμε, αυτή, αν είχε 200-300 δρόμους μέσα η Αντιόχεια, είχε 300 αγαλματάκια του βασιλιά. Και τα είχαν εκεί τα αγαλματάκια του βασιλιά. Μια μέρα ο λαός αυτός τον εφρολόγησαν με μια νέα προλογία, που δεν μπορούσε ο λαός να σηκώσει την προλογία αυτή. Και τότε ο λαός σηκώθηκε. Δεν αντέχω πλέον σε προλογίες, είπε. Και έπιασε και τα σπάσε όλα τα γαλματάκια. Τα έκανε θρύψαλα. Τα γάλματα του Θεοδοσίου του Αυτοκράτορος. Όταν τα σπάσαν τα γάλματα, τότε διατάσσει ο Θεοδόσιος και φάνουν δυνάμεις ισχυρές. Υπηκό, πεζικό, άρματα της εποχής εκείνης και έκαναν βλόκο. Και πιάσανε ολόκληρο την πόλη. Θυμάστε τα γερμανικά και τα ιταλικά. Η νέα γενιά τα λησμόνησε. Πιάσανε την πόλη. Οι πλούσιοι φύγανε. Οι πάντες εγκατέλειπαν. Ένας έμεινε, ο αφάνατος Χρυσόστομος επί του άμπωνος. Μόνο αυτό. Όταν πιάσανε τα πτωχαδάκια, χίλια περίπου πτωχαδάκια, και τα ρίψανε δυο μέσα στα ποντρούμια, και ακούεται ο θρήνος και κοπετός στην Αντιόχεια, κλαίγανε οι μανάδες, κλαίγανε οι γυναίκες, κλαίγανε οι πάντες, τότε ο Χρυσόστομος, ο αχάντος Χρυσόστομος, πήρε άλλος καλογύρους από τα βουνά επάνω, από τις σπηλιές, και τους λέτε, φύγετε, βγείτε από τις σπηλιές, δεν μπορούμε να αφήσουμε το λαό και εμείς θα κάνουμε κομποσκίνια μέσα στις σπηλιές, βγείτε έξω. Τους έβγαλε έξω από τα μοναστήρια τους και τους κατέβασε κάτω. Και ήταν η μέρα εκείνη που ανέβηκε από το αρχικό καθεστώ του Θεοδοσίου και στήσαν δικαστήριο και ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν εκατοντάδες αθών, διότι ένοχοι είχαν φύγει. Όταν την ώρα εκείνη πλέον ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν, τότε στάθηκε στην πόρτα ο Χρυσόστομος με τους καλογύρους του και τους είπε: θα πατήσετε επάνω μας, μα δεν θα σας αφήσουμε να εκτελέσετε από το χαλάκι. Εκτελέσατε μας, κρεμάσατε μας, κόψατε μας. Τα πτωχαδάκια δεν θα κόψετε.
Εδάκρισε ο άγριος νικητής, ο στρατοδίκης του το Σιπίν της εποχής εκείνης. Και δεν μπόρεσε και ανέβαλε και η μόνη χάρη που ζήτησε ο Χρυσόστομος να αναβάλει, λέει, ένα μήνα την εκτέλεση. Και μέσα στον ένα μήνα εμείς θα κινήσουμε ουρανών και γη να τους σώσουμε. Και τους έσωσε. Πώς? Συνέταξε, κάθισε τη νύχτα και είχε πένα ο Χρυσόστομος και είχε καρδιά και είχε πόνο και είχε αίμα μες στην καρδιά. Και έπιασε και έραψε μια αναφορά, μια αναφορά, και την έδωσε την αναφορά στον Φλαβιανόν τον επίσκοπο. Και ο Φλαβιανός ο επίσκοπος με το ταχύτερο μέσο της εποχής, με ύπους εναλλασσομένους κατασταθμούς, έφτασε στο βασιλιά. Και τι έγραφε μέσα? Τι έγραφε, τι του έγραφε ο Χριστός? Θυμήσου ότι είσαι άνθρωπος. Θυμήσου ότι αυτά τα γάλματα που σου σπάσανε μπορούν να τα σπάσουν, να τα φτιάσουν εμείς καλύτερα από ότι είναι. Αλλά αν σκοτώσεις άνθρωπο, δεν μπορεί να φτιάσεις άνθρωπο. Αγάλματα πιάνεις, αλλά άνθρωπο δεν πιάνεις. Σπίτια πιάνεις, πλοία πιάνεις, τα πάντα πιάνεις, άνθρωπο δεν μπορεί να πιάσεις. Και κάτι άλλο του λέει. Σου θυμίζω τα παραδείγματα της πραότητος των προηγουμένων βασιλέων. Σου υπενθυμίζω ακόμα το παράδειγμα του βασιλέως Κωνσταντίνου. Μια μέρα είχε και λαπτώματα ο Μέγας Κωνσταντίνος, και ο μεγαλύτερος Άγιος έχει τα λαπτώματά του. Δεν υπάρχει κακούργος που να μην έχει κάποιο καλό, και δεν υπάρχει Άγιος, οσονδήποτε Άγιος και είναι, να μην έχει το ψεγάδι του. Ούτως είναι τα ανθρώπινα. Λοιπόν, ο Άγιος Κωνσταντίνος μια μέρα πήγε κάποιος και του σπάσε το άγαλμα. Το έκανε κομμάτια το άγαλμα στο Μέγα Κωνσταντίνο. Πάει λοιπόν ένας αυλοκόλακας και του λέει, ξέρεις βασιλιά, μεγαλειότατε, σπάσανε το άγαλμά σου, το κάνε βρύψαλα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν θύμωσε να πει, πιάστονε, δέστονε, ρίψτον μέσα κάτω. Κατάλαβες? Αλλά τι έκανε? Απλούστατα έφερε το χέρι του εδώ στο μέτωπο. Λέει, κοιτάζει εδώ. Λέει, εγώ, λέει, και οι βίτες μεγερές είναι και το αυτό. Δεν έχω καμιά ζημιά, λέει. Εγώ καμιά ζημιά δεν υπέφερα, λέει. Καμιά ζημιά, λέει, εντάξει, με λέει. Αυτό το άγαλμα, λέει, το σπάσαν, το φτιάχνω μάλλον. Κατάλαβες? Λοιπόν, θυμίσου τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, που δεν έκανε κανένα κακό σε αυτούς που σπάσανε το άγαλμά του, και εσύ βάδισε τα ίδια. Και ανέβηκε πάνω στον άμμονα και 21 ομιλίες. Κάθε βράδυ, 21 μέρες εκράτησε τον άγγονα εις του ύψους Αποστολής και παρηγόρησε και ενίσχυσε και ενεψύχωσε το λαό αυτόν μπροστά σε αυτή τη φοβερά του δικημασία. Μια περίπτωση που είχε σύγκρουση με την εξουσία. Άλλη περίπτωση. Άλλη ήταν σφοδρά ή άλλη. Σφοδρά. Σφοδροτάτη. Η οποία την οδήγησε πλέον στον τόπο. Στο τέλος του δράματος. Η άλλη ήταν ότι στην εποχή εκείνη βασιλιάς ήταν ο Αρκάδιος. Λάθος, δεν ήταν βασιλιάς Αρκάδιος. Αυτός ήταν ένας ανόητος από εκείνους ανοήτους που τους σέρνουν οι γυναίκες όπως σέρνουν οι αρκουδιαρέοι την αρκούδα με ένα χαλκά. Έτσι αυτός ο ανόητος, ο Αρκάδιος, το ανάξιο παιδί του Θεοδοσίου του Μεγάλου, λοιπόν, ένας τέτοιος ανόητος, απολύτως ανόητος, καινόδοξος και άνευ περιεχομένου αυτοκράτορας, τον έσαιρε και τον έσαιρε η ευδοξία η αυτοκράτορα. Λοιπόν, τι έκανε? Μια μέρα ο Χρυσόστομος πήγε πρωί-πρωί στην Κυριακή. Πρώτος πήγε στην εκκλησία ο Χρυσόστομος. Πήγε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Όταν εκκλησίασε απ' έξω από το ναό να εκκλησιαστεί, άκουσε τα ούλια. Πρωί-πρωί είχαν μαζευτεί όλοι οι βιολιτζίδες, όλα τα όργανα. Και παράξενο πράγμα, Κυριακή μέρα, νταούλια και διασκεδάσεις. Και μόνον αυτό, είχαν μαζευτεί όλοι οι άρχοντες, στρατηγοί, ύπατοι, προύπατοι, προμηκύριοι κλπ. Όλοι αυτό το άγχος της κοινωνίας, όλοι εκεί με τις γυναίκες τους, με τα μεταξωτά τους, με τα αυτά τους. Και τι γινότανε? Κάνανε εγγένεια. Τι εγγένεια? Αποκαλυπτήρια. Τι αποκαλυπτήρια? Πιάσανε το χρυσό άγαλμα την ευδοξία για την κολακεύσουνε οι αυλοκόλακες, οι άνθρωποι που ξέρουν μόνο να λιβανίζουν τους ισχυρούς της ημέρας. Πιάσανε, δώσανε δαχτυλίδια και άλλα πράγματα για να κολακεύσουν αυτό την ευδοξία, αυτή τη γενόδοξη αυτοκράτρα. Πιάσανε και χύσανε τα σύμια και τα και πιάσανε ένα άγαλμα, ωραίο άγαλμα, και το στήσανε
και την Κυριακή το πρωί για να πικάρουνε, για να ενοχλήσουν τον Χρυσόστομο, για να του δημιουργήσουν ζήτημα τον Χρυσόστομο, πρωί-πρωί, μόλις άρχιζε η θεία λειτουργία, πρώτη θεία λειτουργία, να το, και ήταν μαζεμένοι όλοι. Πού να κάνει λειτουργία ο Χρυσόστομος, πού να κάνει, ήταν αδύνατο η λειτουργία. Ανέβηκε στον Άμβονα. Το τι είπε, το πόσο ήλεγξε την αυτοκράτορα, αυτό ζητούσαν οι εχθροί. Αυτό ζητούσαν. Διότι ο Χρυσόστομος δεν ήταν από εκείνου του ανθρώπου των συμβασμών. Ουσ! Δεν ήταν άνθρωπο των συμβασμών. Δεν ήταν άνθρωπο, λέει, α περάσει κι αυτό. Α κλείσω τα μάτια. Α κάνω κλειστά τα μάτια. Να μην κάνω πω δεν βλέπω. Ουσ! Τέτοιο πράγμα δεν έκανε. Ήλεγξε δρυμύτατα την αυτοκράτορα και τον αυτοκράτορα, διότι Κυριακή ημέρα έφτιασαν αυτό το άγαλμα τη δολατρεία. Και καυτηρίασε την πράξη αυτή. Γιατί ο Χρυσόστομος λέει κάπου, άκουσε τι λέει ο Χρυσόστομος, άκουσε, αυτό θα το κρατήσετε καλά. Να, το λέει ο Χρυσόστομος αυτός. Κάθε αμαρτία που κάνεις, λέει ο Χρυσόστομος, έχει κάποια βαρύτητα. Είτε Δευτέρα, είτε οποιαδήποτε μέρα αν κάνεις μια αμαρτία, έχει, άμα τη ζυγείς την αμαρτία, έχει ένα βάρος η αμαρτία. Όποτε την κάνεις. Αλλά άμα μα αλλιώς θα τιμωρήσει ο Θεός την αμαρτία της Δευτέρας, την αμαρτία της Τρίτης, την αμαρτία της Τετάρτης, την αμαρτία της Πέμπτης, την αμαρτία της Παρασκευής, αλλιώς θα τιμωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες που κάνεις το πρωί της Κυριακής. Η Κυριακή δεν είναι δική σου. Όχι! 168 ώρες έχει εβδομάδα, άνθρωπε, λέει ο Χρυσόστομος. Από τις 168 αυτές ώρες που έχει εβδομάδα, μία ώρα ιερά, Αγία, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη. Αλλημονός του, αλλημονός του. Βέβαια, δεν ρίπτει κεραυνούς και ασπροπαλέκια επάνω στην αμαρτωλή ανθρωπότητα να μας κάνει κάρβουνα, γιατί είναι μεγάλος και μεγάθμος ο Θεός. Αλλά πατάστε πολύ, αν νομίζετε ότι τα αμαρτήματα της Κυριακής είναι αυτή, θα τα ζυγίσει πολύ. Και οι παλιοί πνευματικοί, όταν πηγαίνουν να εξομολογηθούν, σας το είπα και στον Άγιο Νικόλαο, ρωτούσανε, παιδί μου, πότε έκανες την αμαρτία. Σου έβανε πάντα κανόνα. Αλλά ο κανόνας που θα σου έβανε την αμαρτία της Κυριακής ήταν μεγαλύτερος ο κανόνας. Για την ημέρα Κυρίου, ημέρα αυτή, Αγία και ποιητή και αγαλιά σώματα είναι αυτή. Λοιπόν, ο Χρυσόστομος την Κυριακή την ήθελε να είναι καθαρά. Δεν ήθελε την Κυριακή ο Χρυσόστομος. Ούτε θέατρα, ούτε υποδρόμια, ούτε αγώνες, ούτε στάδια, τίποτα δεν ήθελε. Κυριακή ήταν στον Κύριο. Καθυστερημένος ιεροκήρυκας θα μου πείτε. Καθυστερημένος ιεροκήρυκας. Και καθυστερημένος. Καλά σε λένε εφημερίδες. Καλά σε χτυπάνε ιεροκήρυκες. Ότι εσύ πλέον δεν έχεις μυαλό. Ότι αυτό καθυστερημένος ιεροκήρυκας. Μάλιστα. Είμαι εναντίον. Η Κυριακή θα είναι Κυριακή. Κατήντησε δυστυχώς. Ρώτησε ένα εισαγγελέα κάτω στην Αθήνα και μου λέει. Τα περισσότερα αμαρτήματα που γίνονται την Κυριακή ημέρα. Μυθίες, πορνίες, κλεψές, ατιμίες. Πρέπει να τις σβήσουμε την Κυριακή. Να μην ονομάζεται Κυριακή, αλλά Κυριακή του διαβόλου. Ποιος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι, Κυριακή είναι το Κύριο. Θα πάρεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Δεν θα πας στο γήπεδο να δεις τις μπάλες. Δεν θα πας στα θέατρα, δεν θα πας στα κινηματογράφα. Δεν θα πας, αν σου μείνει καιρός, πήγαινε στο φτωχό, πήγαινε στον άρρωστο, πήγαινε στις φυλακές, άνοιξε τον πουγγί σου, κάνε έργα γαδά, διάβασε τα γραφά. Κάνε ένα περίπατο πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια. Κυριακή, δεν μπορείς να την κάνεις φουτμπόλ. Κυριακή, δεν μπορείς να την κάνεις χαρτοπαίγνιο. Κυριακή, δεν μπορείς να την κάνεις σάλταυρο. Δεν μπορείς την Κυριακή. Δεν το υπέφερε ο Χριστός. Καθυστερημένος η Ευαγγελική, θα μου πείτε. Καθυστερημένος. Και είσαι εσύ προδεμένος, πολύ καλά. Δεν θες να με ακούσεις εμένα τον Ευαγγελική. Δεν θες να ακούσεις τον Χρυσόστομο. Καλά, δικαίωμά σου. Προδεμένοι άνθρωποι. Εγώ θέλω να τεντώσεις το αυτάκι σου, να ακούσεις τι λέει, μην παραξηγήσεις κανείς. Η παλιά, όχι η νέα γενεά, η παλιά γενεά με ξέρει καλά ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε κανένα συνασπισμό και σε κανένα συγκρότημα, ούτε στην Ανατολή και στη Δύση, παρά μόνο στον Εσταυρωμένο Ιησούν. Αλλά θέλω να πω το παράδειγμα. Δεν τεντώσατε αυτές τις μέρες. Είχαν κολλήσει τα αυτάκια τους όλοι, δεξιοί και αριστεροί, να ακούσουν τα αποτελέσματα των εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι το πλουσιότερο κράτος,
είναι το πιο προδεμένο κράτος, προσθέτω και εγώ σαν θέλεις. Πολύ καλά. Δεν προσέξατε. Γράψω σπίθα σε αυτό το θέμα. Γράψω σπίθα, γιατί πολύ πόνεσα. Δεν προσέξατε μια λεπτομέρεια. Σας ερωτώ, αυτός ο λαός που μαζεύτηκε πόσα εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια λαός που εψήφισε τον πρόεδρό του με τεράστια δικαιώματα, από τα οποία εξαρτάται τύχες λαών ολοκλήρων, αυτός ο λαός που πήγε να ψηφίσει, σας ερωτώ, ποια μέρα ψήφισε, ποια μέρα ψήφισε, ποια μέρα ψήφισε, λέγε πάτερ, λέγε, η μέρα Τρίτη. Δεν πήγε Κυριακή να ψηφίσει. Το θεωρούν αμαρτία οι Αμερικάνοι την Κυριακή να ψηφίζουνε. Θα πάνε στην εκκλησιά Προτεστάντε, Φράγκοι, Γιωχωβάδες όλων των δογμάτων. Θα πάνε Κυριακή. Κυριακή όχι εκλογές. Καθημερινή ημέρα παραπάνω από τις εκλογές είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι ο Θεός, ο λατρεύους οι ουρανοί. Πότε ψήφισε? Καθημερινή ημέρα. Και εδώ στην Σωροκόστενα, στην Ελλάδα, πότε ψηφίζουνε, πότε ψηφίζουνε, πότε Κυριακή, Κυριακή βρήκανε και σηκώνονται, αλλά δεν υπάρχει χριστιανικός κλήρος, δεν υπάρχει ορθόδοξος λαός. Κάποιος μου έλεγε, τα λες αυτά, γιατί δεν είναι δεσπότης, για κάντε τον κόπο να με φτιάσετε, εγώ ένα μήνα θα κυβερνήσω την επισκοπή μου, ένα μήνα. 10 μέρες θα κυβερνήσω την επισκοπή μου, αλλά κυβερνήσω με το Ευαγγέλιο. Και θα πέσω επάνω στο Ευαγγέλιο. Και θα αφήσω κάθε μασκαρά και κάθε Ελληνό και Τρισάφιο να πατάει τα Άγια των Αγίων. Όχι αγαπητοί, όχι αγαπητοί. Λοιπόν, και μαζεύονται την Κυριακή από το πρωί μέσα στην εκκλησιά, δεξί και αριστερή. Και πάμε εμείς οι παπάδες, και πάμε εμείς οι ροκήρικες, στις τελευταίες παντού. Και βλέπουμε εκκλησίασμα άδειο. Άδεια η εκκλησία και όλη ουρά απ' έξω από τα αυτά. Ένια σας λαέ, πότε θα ξυπνήσεις, πότε θα ξυπνήσεις, λαέ που σου εμβόλυναν. Λέει με εμβόλυναν την Κυριακή την ημέρα. Έτσι λοιπόν, για κοιτάξτε τους Αμερικάνους, όχι Κυριακάδες, όχι μεγάλες γιορτές, τις καθημερινές έκαναν την εκκλησία, έκαναν την εκλογή τους, την εκλογή τους. Και τι περιμένεις, περιμένεις τις εκλογές να δούμε καλές ημέρες. Από τέτοιες εκλογές που γίνονται την Κυριακή ημέρα θα βγουν διαόλοι μέσα από τις κάλπες. Διαόλοι κόκκινοι, διαόλοι πράσινοι, διαόλοι μαύροι, ποτέ άσπροι. Ποτέ άσπροι θα βγουν εκεί μέσα. Είναι μια κατάρα, είναι μια αμαρτία. Πού να τα πεις αυτά, πού να τα μιλάς αυτά. Όχου καθυστερημένος ηρωτήρικα. Όχου επεισόδια θα γίνουν μέσα στον κόσμο αυτόν. Τέλος, τελείωσε η υπόθεση. Τέλος, για να δείξω την τελευταία, το τελευταίο σημείο που χρειάζεται ολόκληρο κήρυγμα να γίνει, είναι ότι ο Χρυσόστομος ενδιαφέρθηκε για τον γάμο, ενδιαφέρθηκε για την ανατροφή των παιδιών, ενδιαφέρθηκε για τα θέατρα και την ψυχαγωγία την αληθινή, ενδιαφέρθηκε για την δικαιοσύνη, ενδιαφέρθηκε για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά πολύ περισσότερο ενδιαφέρθηκε για την ανακαίνιση και αναμόρφωση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία στις ημέρες του Χρυσοστόμου ήταν σε αιθεία κατάσταση. Δύο ήταν τα κακά. Τα κακά του κλήρου της Κωνσταντινούπολης ή το δύο. Το ένα, δύο ήταν. Η φιλαργυρία. Και το άλλο ήταν η αρνητικότητα. Και πάνω σε αυτά τα δύο έδωσε τον αγώνα των σκυρών ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέσα σε μια μέρα καθήρεσε 6-7 επισκόπους, μικρούς, μεγάλους. Δεν μπορούσε, πήρε σάρθρο να σαρώσει την επισκοπή του. Και κάτι άλλο, ήθελε τον κλήρο πολύ ψηλά. Και κάτι άλλο ακόμα, ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι ήθελε ο Χρυσόστομος? Ο Χρυσόστομος ήταν μαζί με το λαό. Ο Χρυσόστομος, τον ρώτησαν, δεν έχω, θα τη δημοσιεύσω την επιστολή αυτή. Αυτό το κομμάτι θα το δημοσιεύσω, μέσα σε μεγάλη ταμπέλα. Όταν έφευγε από την Κωνσταντινούπολη, τον ρώτησαν οι οπαδοί του, γιατί είχε πολλούς οπαδούς. Πολλούς, είχε κόμμα, όχι κόμμα υπό την κακή έννοια της λέξεως, αλλά υπό την ευγενή έννοια της λέξεως. Λαό πολύ, τον ρώτησαν οι οπαδοί του, οι ακροατές του κινημάτου. Λέει, δάσκαλε, αυτό το καινούριο δεσπότη που θα μας στείλουν, θα τον δεχθούμε?
Ένα ερώτημα κάνανε. Έφευγε αυτός. Έφευγε. Και θα ερχόταν καινούριος δεσπότης. Και τον ρωτήσανε. Θα τον δεχθούμε αυτόν τον καινούριο. Και τι απαντά. Εάν αυτός ο καινούριος, αυτόν τον καινούριο, τον εκλέξει ο κλήρος και ο λαός, ομού, τότε να τον δεχτείτε. Άλλωστε να μην τον δεχτείτε. Ακούτε λόγια. Ακούτε φράσεις. Ακούτε. Να προχωρήσω. Να το κακό. Ότι ο Χρυσόστομος ήθελε να μπαίνουν μέσα στο μαντρί της Εκκλησίας οι ποιμένες από μια πόρτα. Και η πόρτα που πρέπει να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οι μικροί και οι μεγάλοι, η πόρτα είναι μία. Η θύρα είναι μία. Απάνω στην οποία με χρυσά γράμματα γράφεται. Τι γράφεται? Ψήφο, Κύριο και λαό. Ψήφο, Κύριο και λαό. Από εκεί θα μπαίνουμε. Από τη θύρα αυτή θα μπαίνουμε. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγει ο Άγιος Νικόλαος. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγει ο Άγιος Αθανάσιος. Ο Άγιος Σπυρίδων. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγει ο Ρος Χρυσόστομος. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγησαν όλοι οι μεγάλοι ιεράρχοι. Με αυτόν τον τρόπο εξελέγει κάτω στους Κόπτας, ο Αγιότερος που κάνει θαύματα. Επί 100 χρόνια οι Κόπτες προκοπή δεν είδαν. Μαζευόταν οι δεσποτάδες τους και εκλέγανε τους δικούς τους. Επιτέλους ο λαός των Κοπτών επαναστάθησε. Θα εκλέξουμε κι εμείς το δικό μας. Και πήγαν και βρήκαν ένα ασκητή, τον Ηλία τον ασκητή, που είναι θαύμα, που πάνε οι αραπάδες και όντως κάνει θαύματα. Εκλέξαν τον Ηλία τον Πατριάρχη, ο οποίος μέσα σε 5 χρόνια ανακαίνισε την Εκκλησία. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία μας είναι κατά αυτός. Κατ' εμέ Κρητή, και όχι μόνο κατ' εμέ, αλλά και κατά πολλούς άλλους, η αιτία είναι σε ένα σημείο. Ότι επικρατεί σύστημα το σύστημα της Εκκλησίας μας. Όπως εξελίχθηκα τους τελευταίους τους χρόνους, το σύστημα της Εκκλησίας μας είναι καθαρός, απολυτακτικό. Δεν λέγω για τον άνθρωπο, εγώ μιλώ γενικώς. Ο δεσπότης εκλέγει τον επίτροπό του, τους επιτρόπους. Ο δεσπότης εκλέγει τον διάκονο. Ο δεσπότης εκλέγει τον παπά. Ο δεσπότης εκλέγει τους επισκόπους. Ο δεσπότης εκλέγει τον ηγούμενο. Τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο λαός ξαφανίστηκε τελείως. Εμείς πιστεύουμε εις μια αρχή. Ποια αρχή πιστεύουμε? Αδαμαντίνη αρχή. Ότι εκ του λαού, η εκκλησία μας υπεμενωμένη, οι ποιμένες, εκ του λαού, δια του λαού και δια των λαών. Και πάνω σε αυτές τις θέσεις, ο παδός, εγώ μαζί με άλλους ιεροκήρυκας και θεολόγους, αυτά είμαι ο παδός των χρυσοστομίων ιδεών, και πάνω σε αυτές τις χρυσοστόμιες ιδέες θα αγωνιστώ μέχρι τελευταίας αναπνοής, και θα χαρεί η ψυχή μου όταν δω μια εκκλησία ζώσα και ελευθέρα, στην οποία δεν θα βασιλεύει ο νόμος ο πολιταρχικός, αλλά στην οποία θα βασιλεύει ο νόμος της ελευθερίας, ο νόμος εκείνος τον οποίον υπερίσπισε μέχρι τέλους ο Ιερός Χρυσόστομος. Τέλος, αγαπητοί μου, δεν εξυμπλήθει το θέμα. Δεν δυνάμεθα να προχωρήσουμε περισσότερο. Αρκετά αυτά. Τελειώνοντας, λέμε ότι μία τέτοια δράση είναι νόμος της ιστορίας, νόμος των εθνών, ότι μία δράση στην κοινωνία προκαλεί αντίδραση. Και η δράση του Χρυσοστόμου προκάλεσε αντίδραση. Άμα κάθεσαι, άμα δεν πειράζεις κανένα, καλός και Άγιος. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ουέ όταν είπε οι πάντες οι άνθρωποι έβγε. Μια δράση τέτοια του Χρυσοστόμου προκάλεσε αντίδραση. Ποια είναι το αντίδραση του Χρυσοστόμου? Αντίδραση, πρώτα. Οι νέοι που ήθελαν να τρέχουν μέσα στα θέατρα και μέσα στα παραστάσεις και χορούς. Αντίδραση του Χρυσοστόμου. Ήταν οι πλούσιοι που τα κηρύγματά του ήταν για αυτούς φοβερά. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι γυναίκες που αγαπούσαν την πολυτέλεια. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι φαύλοι κληρικοί. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν οι γυναίκες της αυλής που ήσταν μέσα στα ανάκτορα, των οποίων τα ονόματα διέσχουν ιστορία. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν η ισχυρή της ημέρας. Αντίδραση του Χρυσοστόμου ήταν ο Αρκάδιος, η αυτοκράτηρα Ευδοξία. Δεν σας είπα τίποτα. Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Δεν σας είπα τίποτα. Θα νικούσε και τους νέους. Θα νικούσε και τους φαύλους.
Και την αυτοκράτεια θα την νικούσε. Όλοι θα την νικούσε. Πού έπεσε ο Χριστιανός? Αντίδραση. Ποιο? Φοβερόν. 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 Δεν έπεσε ο Χρυσόστομος γιατί επολέμησε τα θέατρα. Διότι επολέμησε τους χορούς. Διότι πολέμησε τους πλουσίους. Διότι πολέμησε τα σφαύλα γυναίκας. Διότι πολέμησε τον ένα. Διότι πολέμησε τα άκρα. Όχι, όχι. Ο Χρυσόστομος έπεσε διότι πολέμησε ποιους? Τους επισκόπους. Το λέει ο ίδιος. Και λέει ο Χρυσόστομος, η ατρόμητο ψυχή, λέει μια επιστολή μέσα που είναι αιώνιος καταδίκη του απολυταρχικού πνεύματος με τον οποίο διοικείται η εκκλησία του Χριστού. Λέει ο Χρυσόστομος μέσα από την αρημία, στην εξορία, το λέει ο Χρυσόστομος, ότι ουδέν δέδεκα εις τον κόσμο ως επισκόπους γλυνενίων. Δεν φοβήθηκα στον κόσμο. Δεν φοβήθηκα. Ποιος τα λέει αυτά? Δεν τα λέει ένας ιερομόναχος. Θα πείτε, ρε Αυγουστίνε, είσαι εμπαθής και τα λες αυτά τα πράγματα. Τα λέει ένας Άγιος, ένας Πατέρας, ένας Αθάνατος, ένα Αστέρι, ένα Ιδόνι, ένα Τζίγας, ένα Ζήλιος. Τι λέει? Δεν φοβούμαι, δεν φοβήθηκα τίποτα στον κόσμο. Ούτε την πλουσίου, ούτε τα γυναίκα, ούτε το διάλογο ακόμα. Ουδέν δόθηκα τον κόσμο. Ή μόνο επισκόπου. Ω αδερφέ μου, μη μου αφήσεις να ανοίξω την καρδιά. Όχι, δεν είσαι επίσκοπος για να διαλύσεις τον λαό. Είσαι επίσκοπος για να είσαι να δώσει λεφταριά στο λαό. Και όταν ο επίσκοπος φεύγει πλέον από το μεγαλείο αυτό και δια ποικίλων μέσων ζητεί να πιέσει τη θρησκευτική συνείδηση του λαού, δεν είναι πλέον επίσκοπος αυτός, αλλά είναι τύραννος. Είναι εκείνος ο οποίος και του τους επισκόπους δεν θέλει η εκκλησία του Χριστού. Ουδέν δώδεκα ως επισκόπους πλην ενίων. Και ο ταλέπορος ιερομόναχος Αυγουστίνος, το λέγω με πικρία, δεν φοβήθηκα Ιταλούς, δεν φοβήθηκα Γερμανούς. Δεν φοβήθηκα τίποτα και στα πουντρούμια και δεξιά. Όσο φοβούμε τους επισκόπους, που μερικοί από αυτούς είναι χειρότεροι των φρετρίων και των όλων διωκτών, οι οποίοι διώκουν την εκκλησία του Χριστού μας. Ουδέν δώδεκα ως επισκόπους. Αλλά ας τελειώσουμε τον λόγο με ειρήνη και με αγάπη. Και ας φτάσουμε στην παραμονή του θανάτου του. Παραμονή. Τον πήραν. Τον χτυπήσαν. Τον ξεγυμνώσαν. Πέρασε με τα πόδια του από την Κωνσταντινούπολη. Προχώρησε μέσα στην Άγκυρα, πέρασε το Σαγκάριο ποταμό, προχώρησε στην Αρμενία, έφτασε στα άκρα κοντά στην Ταυρίδα. Εκεί πλέον του δώσε νέα διαταγή να βαδίσει. Ήταν πλέον γέρος, ηλικίας 63 ετών, αράχνη. Το σώμα του ήταν αράχνη, αράχνοδες. Και βάδισε. Ήτανε παραμονή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Όπως το μήλο είναι έτοιμο να πέσει από τη μηλιά, και μόλις κουνήσεις είδες το μήλο όταν οριμάσει. Όταν το μήλο οριμάσει, μόλις μόνο μια πνοή ανέμου πέφτει το μήλο. Έτσι και ο Ιερός Χρυσόστομος σαν το μήλο το κόκκινο ήταν πάνω στη μηλιά και με ένα απλό στήναγμα επρόκειτο να πέσει. Και έπεσε. Την παραμονή δεν μπορούσε πλέον να βαδίσει. Τον έφεραν, τον γύρισαν πίσω. Τον πήγανε σε ένα μικρό εκκλησάκι που ήταν χτισμένο επάνω σε ένα λόφο. Το εκκλησάκι αυτό ήταν χτισμένο στη μνήμη του Αγίου Βασιλίσκου, του μάρτυρος. Και τη νύχτα που κοιμώθηκε εκεί, χάμω στα μάρμαρα της εκκλησίας, χωρίς καμιά, κοντά του είναι κανείς. Από χιλιάδες ακροατάς και χιλιάδες θαυμαστάς, εκεί που ήταν ολομόναχος, μέσα στη νύχτα εκεί πέρα, χωρίς να είναι κοντά του πλέον ούτε η Αγία Μάνα του, ούτε η Θεία του, ούτε κανείς στον κόσμο τούτο. Ολομόναχος, ο εξόριστος, ο οποίος εθυσίασε τους θρόνους τον καλύτερο θρόνο του κόσμου για την αλήθεια και δικαιοσύνη. Εκεί πλέον μόλις πήρε ένα ύπνο και στον ύπνο είδε όραμα. Είδε το βασιλίσκο και του λέγει: «Αδελφέ Ιωάννη, θάψη. Αύριο μαζί μας λέει θα είσαι. Έχει θάρρος, λέει, αύριο θα είσαι μαζί». Το πρωί ξημέρωνε 14 Σεπτεμβρίου. Ήταν η μέρα του Σταυρού. Εσηκώθηκε. Άλλαξε, έδωσε τα ρούχα του. Ό,τι είχε τα μοίρασε στην τοχολογιά, ό,τι μικρό πράγμα είχε. Έκανε το σημείο του Σταυρού και μετά ο Άγιος αυτός επίσκοπος, το Αιδόνι της Εκκλησίας, ο Αθάνατος Ιεράρχης, του οποίου όλοι εμείς, οι κληρικοί της Ελλάδος, επίσκοποι, ιεροκήρυκες, θεολόγοι, αν μαζευτούμε δεν φτάνουμε τον νύχι του, ο Άγιος αυτός Ιεράρχης, εξόριστος, μακριά, διότι πολέμησε όλη την αδικότητα στην Παυλότητα, απέθανε εκεί μέσα και η τελευταία του λέξη. Που εσφράγισε τα χείλη του. Τα τελευταίες λέξεις έχουν μεγάλη σημασία. Οι τελευταίες λέξεις των ανθρώπων. Η τελευταία λέξη του ληστού ήταν: «Μνήστητή μου, Κύριε, όταν άρχισε τη βασιλεία σου». Και η τελευταία λέξη του Χρυσοστόμου που εσφράγισε την επίγειον ζωή του, ο μάρτυρ του καθήκοντος. Και η τελευταία αυτή λέξη θέλω να είναι τελευταία λέξη όλων ημών. Γιατί ποτέ του δεν εγώνησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Η τελευταία λέξη με την οποία σφραγίζω το κήρυγμά μου, το αποψινό μου και το σημερινό κήρυγμά μου,
Και η τελευταία λέξη είναι δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Και με το δόξα το Θεό πάντων ένεκε η Αγία του ψυχή επτερούγησε εις τα ουράνια. Δεν είναι εκεί ιεράρχης, αμύαντος, Άγιος, πρεσβεύων υπερ ημών. Αμήν.